Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε, Νίκος Μοσχοβίτης, Ελένη Μπούντου. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 2, ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 βεβαίως, σε μια δύσκολη ημέρα για όλους και κυρίως για τους ανθρώπους εκεί στην Αθήνα. Ξημέρωσε μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα με 50 νεκρούς τουλάχιστον, έτσι, πάνω από 163 τραυματίες. Τώρα βλέπω πάνω από 53. Τι γίνεται, ρε Συνίκο, εκεί? Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Καλημέρα καταρχάς σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα. Ακούγομαι καλά. Τώρα ακούγομαι καλά. Να πω την αλήθεια, χθες το βράδυ το άφησα γιατί δεν με πήγαινε άλλο, να πω την αλήθεια. Δεν είχα κουράγιο να ασχοληθώ περαιτέρω. Και σήμερα το πρωί, βασικά και χθες το βράδυ που το έβλεπα, καλέ. Χθες το βράδυ που το έβλεπα, να πω την αλήθεια, κάπου κατάλαβα θα είναι μεγάλος αριθμός. Απλά έχει ξεφύγει από τον αριθμό που μπορεί να έβαζα εγώ στο μυαλό μου. Κοίτα, και έχει ξεφύγει πραγματικά γενικώς η κατάσταση, έτσι. Δηλαδή τώρα αγκαλιασμένοι οι άλλοι βρέθηκαν νεκροί, παιδιά, μητέρες με τα παιδιά τους αγκαλιά, κοπέλα που πήγε να γλιτώσει και πήδηξε από τον γκρεμό και πέθανε ακαρία. Μιλάμε τώρα για ιστορίες και για γεγονότα τα οποία συμβαίνουν που είναι... Όχι θλιβερά. Όπως βλέπω από τα πλάνα, έχει η φωτιά και γενικότερα όλο αυτό το σκηνικό έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Δηλαδή, μιλάμε για κάτι εντελώς πρωτόγνωρο. Δηλαδή, okay, κατά καιρούς έχουμε ζήσει μεγάλες φωτιές, αλλά αυτό είναι πέρα από κάθε προηγούμενο, το όλο σκηνικό. Τίποτα. Και δεν είναι σίγουρα η κατάλληλη στιγμή. Και αυτές οι εικόνες που βλέπουμε, γιατί τώρα, ας πούμε, βλέπω στον αντένα που έχουμε εδώ πέρα ανοιχτά, έτσι που το βλέπουμε από πάνω, με drone, η εικόνα είναι σοκαριστική. Είναι σοκαριστική γιατί με τον drone βλέπεις, έχεις μια πανοραμική θέα. Βλέπεις ένα μαύρο πράγμα. Μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς έχει γίνει καλύτερα με την εικόνα αυτή και δεν είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Δηλαδή μιλάμε 53 νεκρούς. Και δυστυχώς οι προβλέψεις λένε ότι το νούμερο αυτό θα ανέβει. Δυστυχώς βεβαίως. Τι να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους που έδιναν μάχη όλη τη νύχτα, έτσι. Τι να πούμε για τις εγκληματικές αμέλειες, τι να πούμε για το γεγονός ότι στο ίδιο έργο είμαστε και είναι θεατές. Τι μπορεί να πει κανείς? Νομίζω ότι τίποτα. Τη δεδομένη στιγμή απλά παρακολουθείς με θλίψη και οδύνη τα όσα συμβαίνουν. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω, να το χωνεύω. Δηλαδή, έβλεπα το πρωί και λέω: τι γίνεται, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να χάνουν άνθρωποι τη ζωή τους. Και από ό,τι βλέπω, υπάρχει μια προσπάθεια από διάφορους, έτσι, δηλαδή φορείς, ανθρώπους εκεί της περιοχής γενικά να υπάρξει όσο δυνατόν μεγαλύτερη βοήθεια σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Εντάξει, ξαναλέω, είναι κάτι. Τόσο μεγάλο νούμερο νεκρών είναι εντελώς πρωτόγνωρο. Είναι εντελώς πρωτόγνωρο. Δυστυχώς ξεκινάμε με αυτό σήμερα μέρα αγώνα, που ξέρω ότι κάτι τέτοια εγώ τα έχω και για γούρι. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το θέμα και τόσοι νεκροί, τόσοι τραυματίες που δεν γίνεται να μην αναφερθεί σε αυτό. Και όσο βλέπω εικόνες, τόσο... Τίποτα. Είναι μια εθνική τραγωδία που επισκιάζει τα πάντα, έτσι. Προφανώς και αυτό είναι το νούμερο ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή που απασχολεί την Ελλάδα, που απασχολεί όλους εμάς. Σε δεύτερο και σε τρίτο πλάνο περνούν όλα τα υπόλοιπα. Σαφώς υπάρχει και παιχνίδι σήμερα, θα αναφερθούμε και σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι πρέπει πρώτα να δούμε την ανθρώπινη πλευρά της υπόθεσης και τα όσα συμβαίνουν εκεί κάτω. Λοιπόν, με μαύρα περιβραχιώνει ο ΠΑΟΚ, έτσι, έχει ζητήσει και ενός λεπτού σιγή, έτοιμα στην UEFA για τα όσα συμβαίνουν και τα όσα, έτσι, απασχολούν την Ελλάδα. Ξέρεις, νιώθω την αίσθηση ότι ήθελα να πω καλή ποδοσφαιρική χρονιά, πρώτο παιχνίδι που σηματοδοτεί τη νέα σεζόν του ΠΑΟΚ. Και υπάρχει έτσι μια παγωμάρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν μπορείς να εκφραστείς και αλήθεια. Να πεις να άντε με το καλό, να κάνει να βάλει ο ΠΑΟΚ τις βάσεις για την πρόκριση. Δηλαδή είσαι συγκρατημένος, έχεις έτσι μια παγωμάρα. Δεν συμβαίνουν φοβερά πράγματα. Ναι. Εντάξει,
θα πάμε στα δικά μας, εννοείται ότι η ζωή προχωράει, έτσι, και θα ασχοληθούμε φυσικά με του σημερινού αγώνα, με το ΠΑΟΚ Βασιλεία, σήμερα στις 8.30. Το πρώτο παιχνίδι του ζευγαριού, το πρώτο παιχνίδι το οποίο μπορεί να καθορίσει την πορεία της μίας ή της άλλης ομάδας, ανάλογα με το αποτέλεσμα σήμερα. Μπορεί και να μην το καθαρίσει από σήμερα, μπορεί και όλα να ξεκαθαρίσουν στο δεύτερο μάτς. Χθες όλη η μέρα ουσιαστικά ήταν αφιερωμένη σε αυτό, έτσι, με συνεντεύξεις τύπου, με προπονήσεις, με δηλώσεις, με πλάνα, ενδεκάδες, με όλα αυτά. Πιθανές. Και σήμερα στις 8.30 είναι να γίνει το παιχνίδι. Λέω, είναι να γίνει το παιχνίδι. Όπως υπάρχει ενημέρωση επίσης από τον ΠΑΟΚ, δεν έχει γίνει κάποια επαφή από πλευράς UEFA ή κρατικού μηχανισμού, ούτως ώστε να αναβληθεί. Και από τη στιγμή που θα γίνει κανονικά το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί με μαύρα περιβραχιώνα και θα γίνει και ενός λεπτού σιγή στην Τούμπα, με αφορμή τα όσα γίνανε στην Αττική. Απλά επειδή συνεχίζεται η όλη διαδικασία και η όλη κατάσταση στην Αττική που αφορά να μαθαίνουμε νούμερα ουσιαστικά, ας κρατήσουμε και ένα μικρό ενδεχόμενο, αλλά η πληροφορία που υπάρχει είναι ότι δεν αλλάζει κάτι. Κανονικά το παιχνίδι είναι στις 8.30 και ο ΠΑΟΚ θα παίξει με μαύρα περιβραχιώνια και θα γίνει και ενός λεπτού σιγή. Θα πάμε στα πιο ποδοσφαιρικά στην πορεία. Λοιπόν, ναι, βεβαίως. Λέγαμε προηγουμένως ότι όλες οι ομάδες έχουν στείλει μηνύματα συμπαράστασης στους ανθρώπους που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές στην Αττική, βεβαίως. Ανάμεσά τους και ο ΠΑΟΚ και η ΠΑΕ και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα θερμά της συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων από τις φωτιές στην Αττική. Η οικογένεια του Δικεφάλου θα βρίσκεται δίπλα σε όσους έχουν πληγεί από την πυρήνη Λέλαπα. Ας προσευχηθούμε να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης. Μήνυμα βεβαίως υπάρχει και από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κάνοντας λόγο για εθνική τραγωδία, έτσι. Ναι. Λοιπόν, διαβάζω χαρακτηριστικά. Είμαστε ΠΑΟΚ και σήμερα που ξεκινάει η νέα σεζόν για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, οι σκέψεις και οι ευχές μας είναι με την ομάδα ποδοσφαίρου που κυνηγά το όνειρο της συμμετοχής στους ομίλους του Champions League. Πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα όμως, είμαστε άνθρωποι και παρακολουθούμε συγκλονισμένοι την ανίποτη τραγωδία που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην Αττική. Ευχόμαστε να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και με τις λιγότερες δυνατές απώλειες αυτός ο εφιάλτης που αποτελεί ήδη μια εθνική τραγωδία. Θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων, κουράγιο και καλή δύναμη σε αυτούς που δίνουν τη μάχη για τη ζωή τους και στα σωστικά συνεργεία. Ακριβώς νομίζω ότι το μήνυμα της ΚΑΕ τα λέει όλα. Καλή επιτυχία βεβαίως στον ΠΑΟΚ. Σήμερα είμαστε όλοι με τον ΠΑΟΚ. Ξεκινάει η νέα σεζόν, ξεκινάει το όνειρο της συμμετοχής στους ομίλους του Champions League, αλλά πάνω απ' όλα σε αυτές τις στιγμές είμαστε και άνθρωποι, έτσι, και είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από την τραγωδία, από την ανίποτη τραγωδία που συμβαίνει από χθες. Τι ώρα ξεκίνησε αυτό χθες, έτσι? Χθες το απόγευμα σε κάποια φάση. Χθες το απόγευμα έγινε γνωστό το τι συμβαίνει και σιγά σιγά άρχισαν να γίνονται γνωστές διάφορες αιστείες της φωτιάς και άρχισαν να έρχονται τα νούμερα αυτά τα τραγικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα αναφερθούμε φυσικά σε ό,τι υπάρχει σε αυτό, εννοείται. Έτσι κι αλλιώς είναι τόσο μεγάλο το θέμα που δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στην άκρη. Έτσι, δεν είναι κάτι που το προσπερνάς και θα ερχόμαστε με τις τελευταίες πληροφορίες γενικώς ό,τι υπάρχει αναφορικά με αυτό το δύσκολο θέμα. Είχαμε και ένα μήνυμα από τον Γιώργο Σαββίδη, έτσι. Όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ βεβαίως έχει εκφραστεί. Δεν είναι δίκαιο, άνδρες, γυναίκες, παιδιά. Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι δίπλα στις οικογένειες βεβαίως, με φωτογραφίες προσευχόμενοι για την Ελλάδα και το Pray from Greece βεβαίως. Το είδαμε και σε διάφορους λογαριασμούς των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι το μήνυμα και είναι ενδεικτικό ότι οι σκέψεις μας και ευχές μας είναι βεβαίως σε αυτούς τους ανθρώπους και στις οικογένειές τους. Λοιπόν, στα του ΠΑΟΚ Βασιλεία φυσικά θα αναφερθούμε στην πορεία της εκπομπής, έτσι, και για πλάνα των δύο προπονητών και του ΠΑΟΚ και της Βασιλείας. Νομίζω ότι και για τους δύο είναι ξεκάθαρα τα περισσότερα πράγματα. Μένουν μια-δυο θέσεις, κυρίως για τον ΠΑΟΚ είναι αυτή.
νομίζω, η κατάσταση στη Βασιλεία, ακόμα και το πρόβλημα που προέκυψε τελευταία στιγμή χθες, φαίνεται να βρίσκεται λύση εκ των έσω, βέβαια μια λύση λίγο περίεργη, γιατί πρέπει να έχουν θέμα στο δεξιό μπακ από ό,τι καταλαβαίνω. Όπως εσύ δεν έχεις αριστερό μπακ δεύτερο, μόνο πρέπει να έχουν δεξιό μπακ δεύτερο. Κοίταξε, εκεί που λες ότι να, δεν έχουμε κι εμείς εναλλακτική λύση. Βασικά λάθος το είπα. Εσύ δεν έχεις αριστερό μπακ γενικά. Ναι. Δεν το είπα. Βλέπεις ότι. Βλέπεις, έχω αριστερό μπακ, το Βιερίνια. Ναι, ρε παιδί μου, οκ, okay, δεν είναι αυτή η θέση, αυτό θέλω να πω. Ναι, εντάξει, τώρα έχει παγιωθεί εκεί. Είναι στη συνείδησή σου ένας αριστερός μπακ. Ναι. Ένας full back, για να στο θέσω καλύτερα. Ας πούμε, ναι. Ωραία. Λες απλά ότι δεν έχω εναλλακτική λύση. Αν και εφόσον, ρε παιδί μου, όμοι γέννητο, μη το μελετάμε, δεν έχω εναλλακτική λύση. Ναι, αλλά δεν είσαι και Βασιλεία, ρε φίλε, να φέρνεις τον δεξιό μπακ στα αριστερά, γιατί ο βασικός σου έπαθε. Ταλαιπωρείται από μία ίωση γαστρεντερίτιδα, κάπως έτσι. Ναι, γαστρεντερίτιδα νομίζω. Ναι. Και φέρνεις τον από δεξιά στα αριστερά και φέρνεις έναν για να καλύψει το. Πόσους είδες αυτούς, ήταν καθόλου μαγκωμένοι, ήταν καθόλου λίγο σφιχτοί? Καθόλου. Καθόλου, ε. Χαλαρή ήταν. Καθόλου δηλαδή. Χαλαρή και. Ξέρεις τι, θα σου πω. Θα σου πω μετά το διάλειμμα, δύο-τρία στοιχεία που κράτησα από αυτούς και από τον Ράφαελ Βική, έτσι. Τον προπονητή. Τον Τζουντ Λο, όπως σημείωσε μια φίλη μου. Πολύ εύστοχα, βλέποντας τη φωτογραφία του Ράφαελ Βική να δίνει συνέντευξη από το γήπεδο της Τούμπας. Τι να σου πω, ρε, εσύ, δεν ξέρω. Δηλαδή, τις προηγούμενες μέρες όχι κουβέντα για τον προπονητή του, όχι δηλώσει τεχνικό διευθυντή. Ότι μετά από 8 σερί πρωταθλήματα, πώς είχαν πάρει αυτοί πριν το. Δεν ξέρω, ένα 8, μεγάλο νούμερο. 8 σερί, ο κόσμος βαρέθηκε. Δηλαδή, βαρέθηκε τι, τα πρωταθλήματα, ήθελε καινούργια πρόσωπα. Ήθελε ανταγωνισμό. Εσύ λίγο θα μας πούνε το κάνει και επίτηδες, παιδιά. Και δηλαδή, εντάξει. Και λέω. Τώρα, αλήθεια. Δηλαδή. Κι όμως, μου λέει, είναι γνώρισμα των ανθρώπων που τα έχουν όλα. Δεν ξέρω τώρα αν εννοούσε τους Ελβετούς ή τους οπαδούς της Βασιλείας. Μάλλον τους Ελβετούς γενικά πρέπει να εννοούσε. Των ανθρώπων που τα έχουν όλα, που είναι, έχουν μια ευημερία, ρε παιδί μου. Ναι. Μετά από το πρωτάθλημα, σερί πρωτάθλημα, σερί πρωτάθλημα, αρχίζει και βαριέσαι. Ναι. Τι να σου πω, είναι δεν ξέρω. Είναι ένα γνώρισμα αυτών των ανθρώπων. Δεν ξέρω. Και, και μου λέει ότι. Καλημέρα στον φίλο μας τον Αλέξη. Γεια σου φίλε Αλέξη. Λοιπόν, και μου λέει ότι είναι, μετά από 8 χρόνια βαρέθηκαν. Δηλαδή αυτή η και εγώ δεν μπορούσα να το πιστέψω. Συγγνώμη, και βλέπαμε την προπόνηση της Βασίλειας. 8 χρόνια πρωταθλήματα συνεχόμενα. Σερί, ναι. Ξέρω εγώ από πέρυσι το 7 πόλους. Μέχρι το 15. Ναι. Όχι πιο πολύ είναι. 9 μέχρι 17. Ναι. Επίσης, 8 μέχρι 16. Επίσης θέλω να σου πω ένα ακόμη σημείο της συζήτησης μας που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Του λέω πώς είναι δυνατόν να πουλήθηκαν 3 βασικοί παίκτες της Βασιλείας. Να μην αντικαταστάθηκαν, γιατί δεν αντικαταστάθηκαν. Μου λέει, κάναμε κάποιες κινήσεις. Όντως δεν αντικαταστάθηκαν στο βαθμό που θα θέλαμε, αλλά μου λέει, αυτός είναι ο νόμος της αγοράς. Μου λέει, έρχεται ο Λιονούση που ξέρουμε ότι από την αρχή θέλει να πάει στην Πρέμιερ να παίξει. Ο Λάγκ είναι 27 χρονών, μου λέγε. Ήρθε μια καλή πρόταση. Δεν θυμάμαι τώρα πόσα χρήματα μου είπε. Ναι, τόσα μου, δεν τα δίνεις. Του εξήγησε. Τι θα γινόταν αντίστοιχα. Αν δηλαδή ο Πάο ξαφνικά ένα καλοκαίρι. Ναι. Και μετά και από 8 πρωταθλήματα, λέμε τώρα, και μετά από ένα πρωταθλήματα, ναι. 8, ωραία, πουλούσε τον Βαρέλα, τον Βιερίνια, λέω ένα παράδειγμα, και τον Πρίγιοβιτς, ότι η Τούμπα θα είχε γίνει... Ήθελα να το εξηγήσω. Κινέτα. Και μου απάντησε ότι, εντάξει, εδώ είστε πιο θερμόεμοι λόγω μεσογειακοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, πιο θερμόεμοι. Σε αυτό που λέει στο κομμάτι που εσφαίρεστε, εγώ να ξέρετε διαφωνώ. Δηλαδή... ό,τι ήταν να πάρουν από τους παίκτες το πήρανε. Έτσι, τώρα δεν ξέρω για αυτόν τον Λιουνούση, γιατί αυτός νομίζω πέρσι έκανε το ξεπέταγμά του. Κυρίως στη Βασιλεία. Ούτε ήταν κανένας παίκτης. Ήταν μεγάλος ηλικία, δεν είναι μεγάλος ηλικία ο Λιουνούση. Πόσο χρόνο είναι που πήγε στη. Όχι, δεν είναι μεγάλος. 4-25. Ναι, δεν ήταν. Ναι, το ξεπέταγμά του έκανε στη Βασιλεία τελευταία 1-2 χρόνια. Τώρα ο Λάγκ ήταν αρχηγός τους. Εγώ τον είχα και πιο μεγάλο, να σου πω την αλήθεια. Τον Λάγκ. Μου είπε για τον Λιουνούση ότι τον έχουν μεγάλη καψούρα, η αλήθεια είναι. Ναι. Έβλεπαν, παιδί μου, ότι από τη στιγμή που ήρθε, σίγουρα αυτός θα πάρει μια καλή μεταγραφή. Ωραία, ήρθε αυτή και η γενικότερα ώρα, του έχουν έτσι μια αγάπη για τον τερματοφύλακα. Ότι ήταν 4 χρόνια στην ομάδα βασικός, πήρε 3 πρωταθλήματα. Μου είπε, κατέκτησε αυτό, έπαιξε Ευρώπη. Τον έκανε τον κύκλο του. Ναι, τον έκανε τον κύκλο του, ήρθε και μια καλή πρόταση και εδώ τον πούλησαν. Okay, σε αυτό εγώ δεν διαφωνώ. Απλά... Όχι, εγώ ξέρω τι μου έκανε εντύπωση αυτό, το ότι είναι όλο αγορά. Δηλαδή ζήτηση. Έτσι είναι όμως. Ναι. Τόσο χαλαρή. Αυτό θέλω να σου πω, ότι αν αυτό γινόταν στον ΠΑΟΚ, ποιοι νόμοι της αγοράς... Συνερώματα δίνεις δικαιώματα που είχαμε κάθε μέρα. Ποιοι νόμοι της αγοράς, Νίκο μου, και τι με νοιάζει εμένα αν έκανε τον κύκλο, το να ανοίξει άλλον. Ναι. Σε κάνει 5 Ολυμπιακούς κύκλους στον ΠΑΟΚ. Σωστά. Τέλος πάντων, έχω να σου πω πολλά από τους Ελβετούς που βρέθηκα χτες, γιατί
Ωραίοι άνθρωποι. Επίσης το... οι οπαδοί οι οποίοι συνόδεψαν την τη Βασιλεία, εντάξει, είναι κάποιες ηλικίες, έτσι. Α, είναι συμπεθεράς. Ναι, είναι. Ήθελα να το θέσω λίγο κομψά, αλλά... Είναι συμπεθέρες, όλοι. Ναι, ήρθαν χτες στο γήπεδο της Τούμπας. Αφού είπαμε οι άλλοι δεν έρχονται, ρε, εσύ. Ναι, ήρθαν όμως κάποιοι οπαδοί. Ήρθανε, φαντάζομαι. Να σου πω κάτι. Το τρίτο καπί. Νύχι σάπιο κάτω, παντόφλα και τέτοια. Ευτυχισμένοι άνθρωποι, έτσι, λυμμένα τα οικονομικά προβλήματα. Τι ωραία, καμιά σύνταξη 10.000 ευρώ. Εφάπαξ και τέτοια. Ναι. Και τώρα ακολουθούν την ποδοσφαιρική ομάδα σου pop και να πηγαίνει. Και μου βγάζανε κύριο Σαγρομίνη, εμείς δεν πάμε, λέει. Σιγάρε το τέτοιο, το... την κούρβα σουτ που δεν πηγαίνει. Τι λέτε, ρε παιδιά. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά χθες από την... την ημέρα της Τούμπας. Έτσι πρωί είχαμε Λουτσέσκου, είχαμε Βιερίνη, είχαμε προπόνηση, κατόπιν είχαμε αποστολή, ενδεκάδα, Γιώργο Σαββίδη, εισιτήρια. Γενικώς χθες ημέρα ήταν πολύ γεμάτη και το απόγευμα μια μπόρα. Μια μπόρα, Νίκο μου. Ήρθαν οι άνθρωποι, πάτησαν Θεσσαλονίκη και έπαθαν σοκ από τις θερμοκρασίες, από τις καιρικές συνθήκες που συνάντησαν. Αν και μου πούλησαν λίγο τρελό ότι και εμείς τώρα στην Ελβετία, ξέρεις, τις τελευταίες μέρες πάνω από 30 βαθμούς. Καλά, οκ. Λέω, τι λέει. Εσείς έχετε 30 βαθμούς 15 μέρες το χρόνο. Και είδαμε το παιχνίδι στον επαναληπτικό, γιατί είχε ένα Ελβετό στο κινητό του και ψάχναμε λίγο. Θα έχει 31-32 βαθμούς στον επαναληπτικό, έτσι. Μόνο εδώ το ακούτε αυτά. Μόνο εδώ. Το forecast του καιρού για τον επαναληπτικό. Γιατί κάνουμε και ρεπορτάζ τι καιρό θα έχει στον επαναληπτικό. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σιγά-σιγά στο πρώτο διάλειμμα. Θα μπούμε στην πορεία περισσότερο στα αγωνιστικά, να δούμε πώς είναι τα πλάνα του ΠΑΟΚ, πώς είναι τα πλάνα της Βασιλείας, τι περιμένουμε να δούμε σήμερα. Με τα εισιτήρια και τον χαμό που έγινε. Άνοιξε η θύρα 8, αλλά θα τα πω μετά. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Έχουμε λίγο ένα θεματάκι, λίγο. Δεν σε ακούω και πολύ καλά. Οκ, okay, θα το δούμε. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε ΠΑΟΚ 24, πάμε μέχρι και τις 2 εδώ μαζί με Ελένη Μπούντου. Είπαμε ότι σήμερα εμένα λίγο περίεργη, γιατί υπάρχει το παιχνίδι. Σε λέω, μην το κουνάς πολύ, μην το δίνεις. Για μίλα. Ένα, δύο. Έμα τώρα, τα σου λέω. Λοιπόν, για κόψε λίγο, Μίτσο. Για μίλα λίγο στο λαό σου τώρα. Με ακούς, Νίκο μου. Άντε, μπράβο, ρε, Ελένη, λίγο, ρε, κορίτσι μου. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, εδώ με συνεχίζουμε μέχρι και τις. Έχει βαρεθεί εδώ και τρεις εβδομάδες. Τρεις ώρες με ακούς καθημερινά. Εδώ ναι, και τρεις εβδομάδες. Όχι, αυτή την εβδομάδα είπαμε δύο. Με. Εντάξει, όλα και τρεις εβδομάδες είπαμε. Θα φύγεις την Παρασκευή, Ελένη. Ναι, ναι, ορίστε. Τι. Ναι, ναι, θα φύγω γιατί είναι οι μέρες ξεκούρασης. Α. Ναι, αλλά. Αλλά για τι. Λίγο. Γιατί λίγο, ρε. Λίγο, λίγο. Δεν θα είσαι την άλλη εβδομάδα, θα είσαι. Όχι, δεν θα είμαι την άλλη εβδομάδα. Μία εβδομάδα θα. Εντάξει, θα ρε παιδί μου. Okay. Λίγο είναι. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Να μην κάνεις τις διακοπές σου, να μην πας και λίγο. Να δεις εκεί πέρα πώς περνάνε οι άνθρωποι που έχουν πάρει 8 πρωταθλήματα. Και μετά θα ξαναλείψω. Κοντά δεν είναι από εκεί που είσαι. Κοντά είναι. Κοντά, ναι, σχετικά. Να δεις πώς είναι, ρε παιδί μου, να έχεις πάρει 8 πρωταθλήματα και να λες ότι βαρέθηκα και λίγο. Δεν μου έχει τύχει ποτέ, ναι, να βαρεθώ με τα πρωταθλήματα. Να πω, δηλαδή θέλω να νιώσω αυτό το πράγμα, να πάρω πρωταθλήματα, ναι, σε ρί. Είναι 8, ρε παιδί μου, είναι 2. Μπράβο, και να πω βαρέθηκα τώρα, εντάξει, ναι, φτάνει. Δεν με πειράζει για να φύγουν, ξέρω εγώ, οι τρεις παιχταράδες μου, όλα καλά. Έτσι είναι λοιπόν η ψυχολογία των Ελβετών. Θα ήθελα να νιώσω αυτό το πώς είναι να βαριέσαι από τα πρωταθλήματα και τους τίτλους. Δεν σε βλέπω πολύ. Δεν με ακούς. Όχι, δεν σε βλέπω πολύ να το ζεις αυτό. Να βαρεθείς από τα πρωταθλήματα και τους τίτλους. Πάρε εσύ το ένα, ναι, το πρωτάθλημα. Ωραία. Έχεις πάρει δύο κύπελα. Να, ορίστε. Μπορείς να δεις τίποτα τέτοιο. Να σκεφτείς. Μπορείς να πεις ότι έχω πάρει δύο κύπελα. Αν πάρω και τρίτο φέτος, σε βαρέθηκα μόνο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, λέγαμε για τους Ελβετούς, οι οποίοι ήρθαν χθες. Οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν ότι ήρθαν 90. Mm-hmm. Έτσι, 90 οπαδοί συνόδεψαν την ομάδα. Εξωτερικά, οπαδού, άμα είναι έτσι όπως μου τους είπες, μάλλον δεν είναι οπαδοί. Εγώ είδα ένα μικρό δείγμα των οπαδών που βρέθηκε χθες, okay, στην τελευταία προπόνηση, okay, της ομάδας. Okay. Τώρα, αυτούς τους λες φιλάθλους, ναι, υποστηρικτές. Ναι. Κοινό. Ήτανε όλοι συμπεθέρετε, δηλαδή μου δεν είχε κανέναν που να. Όλοι. Όλοι, όλοι. Δηλαδή, ανέβαιναν τα σκαλιά της Τούμπας. Και ήθελα να πάω να βοηθήσω. Γελάτε, ρε, κοροϊδεύετε, ρε. Θα γίνει. Για να σου δώσω να καταλάβει. Μήπως είναι αυτοί οι που έρχονται με το τσάρτερ που είναι, ξέρεις, λίγο πιο. Ναι, και λίγο, ξέρεις, οι άνθρωποι που έχουν τα πιο ακριβά διαρκείς, τίποτα τέτοιο. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, ήρθαν με την αποστολή χθες, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Άρα δεν θα έρθουν κι άλλοι από ό,τι κατάλαβα. Να είναι και 8, αυτοί είναι. Αυτοί. Στην αρχή σου λέω, ξέραμε ότι θα έρθουν γύρω στα 90. Τρομή το καπέλο.
Καπή Βασιλή. Να σου πω κάτι. Γελάς, αλλά εγώ δεν ήθελα να φτάσω στην ηλικία του και να ακολουθώ τον ΠΑΟΚ έτσι. Τίποτα ρε εσύ. Και σου λέω τώρα, σκέψου τώρα, άνθρωποι που έχουν δουλέψει στην Ελβετία, δουλέψει τώρα, ναι. Ωραία, δεν θα έχουν καμιά 7-8 χιλιάρια σύνταξη. Στη ξεφτύλα θα έχουν 7-8 χιλιάρια σύνταξη. Στη ξεφτύλα. Ναι, στη ξεφτύλα. Ξέρεις πόσο παίρνει ο Κωνσταντίνος Δημητρίου, μιλούσα με έναν δημοσιογράφο. Ελβετό. Ξέρεις ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Δημητρίου. Και την Άντζελα Δημητρίου ξέρω πολύ καλά. Ο Πιτσιρικάς. Ναι, ρε, κατάλαβα. Έτσι, της, που βρισκόταν στη δεύτερη. Αυτό που έφυγε μέσα από τα χέρια σου και τον πήρε η Βασιλεία. Αυτό. Μπράβο, αυτό έτσι, το στόπερ. Ναι. Έτσι. Ξέρω και το story του, πώς τον εντόπισαν και τα σχετικά. Χθες γενικά, όπως καταλαβαίνεις, άνοιξε πολλές παρτίδες με τους ανθρώπους. Καλά έκανες. Λοιπόν, 10 χιλιάρικα το μήνα παίρνει. Αέρε. Δηλαδή, τι συμβόλαιο έχει το χρόνο, 120 χιλιάρικα. Δεν ξέρω, 10 χιλιάρικα το μήνα παίρνει. Προβληματίζομαι λίγο. Αν θα μου πει εντάξει, θα μου πει και κανένα τρελό ποσό. Όχι, δεν είναι τρελό ποσό, δεν είναι πολλά. Ούτε λίγα είναι, εντάξει, την κάπα 20 τώρα πόσο να έπαιρνε. Δεν νομίζω να ήταν τόσα. Όχι. Δεν νομίζω να ήταν τόσα. 120 χιλιάρικα αποκλείεται να έχει. Ναι. 10 χιλιάρικα παίρνει. Okay. Τον εντόπισε ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται 45 χρόνια στην Βασιλεία. Τον είχε δει σε ένα μάτς της Εθνικής, έτσι. Mm-hmm. Είχε σημειώσει το όνομά του. Και έκτοτε είχε βάλει άτομο, ξέρεις, αυτοί δεν έρχονται σε κάθε παιχνίδι, έτσι. Ναι. Έχουν ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζονται, σκάουτερ, και τον είχε να παρακολουθεί όλα του τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Γενικότερα, η Βασιλεία, από ό,τι μου είπε, ποντάρει πάρα πολύ στους πιτσιρικάδες, τα ταλέντα. Και από την Αργεντινή μου δείχνει ένα 17χρονο. Είναι το ψάχνουν πάρα πολύ με το νέο αίμα το οποίο μπορούν να δώσουν. Μέσα στην ομάδα και ο. Ναι, ρε παιδί, εντάξει, το έχουμε καταλάβει ότι γενικά τώρα η Ελβετία είναι σε μια φάση δημιουργίας νέας ομάδας, αφού τα προηγούμενα χρόνια ήταν όντως πολύ πετυχημένη και στην Ελβετία και στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο ότι και στην Ελβετία πέραν από τα αθλήματα και στην Ευρώπη πετύχανε πράγματα. Πραγματικά μπήκαν στον ευρωπαϊκό χάρτη αυτή την τελευταία δεκαετία. Ναι. Και στο Champions League και όλα αυτά, έτσι. Τώρα είναι σε μια διαφορετική φάση που του πετυχαίνει ο ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι ο ΠΑΟΚ να είναι έτοιμος να το εκμεταλλευτεί τη φάση που πετυχαίνει τη Βασιλεία. Αυτό μπορεί να το κάνει. Αν μπορεί να το κάνει, τότε όλα καλά θα πάνε για αυτόν. Ρωτάω έναν Ελβετό χθες ότι βλέποντας ρε παιδί μου την κλήρωση με την Βασιλεία, μπήκα να ψάξω μερικά πράγματα και είδα ότι. Αν κάνω λάθος, του λέω διόρθωσέ μου, ότι είχε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Είχε ένα καλό πρόσωπο στην Ευρώπη πέρσι. Mm-hmm. Και ένα πολύ άσχημο πρόσωπο με τη διαφορά να κλείνει στους 15 βαθμούς από την Young Boys. Ναι, δεν είναι το έχασε το τέλος πέρσι το πρωτάθλημα. Όντως, έχεις δίκιο. Και μου λέει, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά μου λέει μέχρι τον Δεκέμβριο, μέχρι την πρωτοχρονιά, η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν στους 2 βαθμούς. Η ψαλίδα ήταν πάρα πολύ μικρή. Ναι. Ναι. Και ξαφνικά μετά με τη νέα χρονιά φάνηκε ότι έσκασε η Βασιλεία, ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί. Και την Ευρώπη και την πορεία στην Ευρώπη και το εγχώριο πρωτάθλημα. Η Young Boys είχε αποκλειστεί, οπότε τα έδωσε όλα για όλα στο πρωτάθλημα και κάπως έτσι άρχισε, έκανε κάποιες ήττες, λέει, εκτός προγράμματος, mm-hmm. που δεν τις περίμενε κανείς και έτσι άρχισε να ανοίγει ψαλίδα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Okay. Εντάξει, αφού μου λες ότι ήρθανε χαμογελαστοί και χαρούμενοι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό αυτό ή κακό. Okay. Υπάρχει θέμα το κρατάμε, το σημειώνουμε. Εγώ από ό,τι έχω καταλάβει, ναι. Αν τα μάτσα με τον ΠΑΟΚ δεν πάνε καλά για αυτούς και να μην πάνε. Τον διώχνε. Μάλλον θα αλλάξει ο προπονητή, από ό,τι καταλαβαίνω. Αν και βέβαια, από τη στιγμή που έχουν κάνει τόσες αλλαγές στο ρόστερ τους, με παίχτες σημαντικούς να έχουν φύγει και να μην έχουν αντικατασταθεί ουσιαστικά, δεν ξέρω κατά πόσο φταίει και ο προπονητής. Δηλαδή, τι να κάνει ο προπονητής. Σπαθιά να καταπιεί. Ο φίλος ο Γιώργος μου λέει χαμηλά ακούγεσαι. Εγώ. Όχι, ρε, μια χαρά είσαι. Σούπερ ακούγεσαι. Καλά ακούγω. Ναι, ναι. Λοιπόν, σπαθιά να καταπιεί. Κι όμως βάλετε, η αλήθεια είναι έτσι. Υπάρχουν δημοσιεύματα που ούτε λίγο ούτε πολύ σημειώνουν ότι. Ρε, να σου πω λίγο κάτι. Είναι σε μια φάση όπως ήταν. Εντάξει, όχι, νομίζω ότι αυτή είναι σε λίγο χειρότερη φάση. Απλά αυτοί δεν έχουν το δικό μας φλογερό βαλκανικό ταμπεραμέντο. Αυτό που είναι και φέτος. Είναι σε μια φάση όπως ήταν περίπου πέρσι το καλοκαίρι ΠΑΟΚ. Και πέρσι το καλοκαίρι ΠΑΟΚ δεν είχε μια γκρίνια. Δεν είχε. Που περίμενε παίχτες οι οποίοι δεν είχαν έρθει, δεν τον πήρε από κάτω με το κακό ξεκίνημα. Ναι, και δεν τον πήρε. Όχι, δεν τον πήρε από κάτω. Δεν τον. Το βάρινε πολύ το κλίμα ευρωπαϊκός αποκλεισμός που ήρθε τόσο νωρίς. Ναι. Πώς ήταν με την αίσθηση σου. Ίσως για τους Ελβετούς οι οποίοι ξεκίνησαν με όλα αυτά τα θέματα, με τις πωλήσεις παικτών, με την πολύ άσχημη εικόνα στα φιλικά και με την ήττα που ήρθε στο πρώτο παιχνίδι στην Ελβετία,
Εντάξει, υπάρχει γκρίνια. Okay. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα του επηρεάσει στο σημερινό παιχνίδι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα παίξει ρόλο. Συνήθως παίζει. Κοίτα. Συνήθως παίζει. Εντάξει. Το θέμα είναι ο Πάκ να δει πώς θα το αντιμετωπίσει το αυτό. Αντιλαμβάνεσαι... Και να επικρατήσει. Το καταλάβανε μάλλον χθες από διάφορα σημεία ότι δεν περνούν και την καλύτερη φάση τους. Γιατί κάποια στιγμή ρωτήθηκε μέσος ο προπονητής αν νιώθει αυτή την πίεση που υπάρχει προς το πρόσωπό του. Και λέει χαρακτηριστικά ότι δεν ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε για μένα. Ήρθαμε εδώ πέρα το κλασικό για να παίξουμε το παιχνίδι μας με τον Πάοκ. Οπότε αντιλαμβάνεται και αυτός ότι σωστή υπάρχει. Σωστή απάντηση ένα... του Λουτσέσκου της Βασιλείας. Ναι. Ναι, δεν μπορούσα να πει εγώ ξέρω ναι, σφίγομαι. Είμαι, σφίγομαι. Ναι. Υπάρχει μια πίεση, με βλέπω δύσκολα αν και εφόσον. Πολύ ωραία, έτσι, με μια πολύ ωραία τρίπλα το απέφυγε, λέγοντας ότι δεν ήρθαμε εδώ για να μιλήσουμε για μένα κτλ. Κτλ. Πολλές φορές και ο ποδοσφαιριστής ο Στόκερ που, που εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του, αλλά και ο Ράφαελ Βικί, μίλησαν για τον κόσμο. Ότι ναι, μεν είναι ωραία που θα δούμε μια ζεστή τούμπα, μια ωραία τούμπα, αυτή είναι η ουσία του ποδοσφαίρου. Ελπίζουμε και εμείς στον επαναληπτικό να έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Ο 12ος παίκτης και για μας είναι ο κόσμος μας. Ναι. Δηλαδή προσπαθούν να ζεστάνουν και τον κόσμο και είναι κρίμα που δεν είναι σήμερα εδώ, αλλά δεν πειράζει, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Δηλαδή από πάρα πολλές απαντήσεις αντιλαμβανόσουν ότι προσπαθούν λίγο να φτιάξουν και το κλίμα που υπάρχει με τον κόσμο. Ναι. Οι απουσίες επίσης είναι ένα θέμα το οποίο έχει στοιχήσει στην Βασιλεία και έλεγε χθες ο Βικί ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν μπορώ να το σκέφτομαι. Σκέφτομαι μόνο αυτούς που ταξίδεψαν μαζί μου στη Θεσσαλονίκη, αυτούς που είναι εδώ και μπορούν να αγωνιστούν αύριο. Για το μάτς με το... για την ήττα στην πρεμιέρα του Ελβετικού Πρωταθλήματος. Έλεγε ο Στόκερ ότι ναι, χάσαμε, είχαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά στο τέλος δεν τα καταφέραμε. Κάναμε το παιχνίδι μας, αλλά ήρθε η ήττα και ναι, μπήκαμε με το αριστερό στις υποχρεώσεις μας στο εγχώριο πρωτάθλημα, αλλά θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Είναι έτσι πολλά μικρά τα οποία μπορούν να σου δώσουν ένα κλίμα από το τι σε τι κατάσταση είναι η Βασιλεία. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την εμπειρία που έχει η Βασιλεία από την Ευρώπη. Έλεγε χθες, σου λέει ο Ελβετός, ότι θρέφεται. Είναι, μου λέει, στο ranking της UEFA, αν δεις πόσες θέσεις τα τελευταία 10 χρόνια έχει είναι, ανέβει η Βασιλεία. Δεν είναι η μόνο Βασιλεία, η στην Ελβετία, φυσικά. Είναι εντυπωσιακό για ένα όντως πρωτάθλημα το οποίο δεν είναι στα 4-5 κορυφαία της Ευρώπης. Έτσι, mm-hmm. Δεν λες ότι το πρωτάθλημα της Ελβετίας είναι στο top 5 των ναι, πρωταθλημάτων ναι, ναι, της Ευρώπης. Κι όμως η Βασιλεία με την συχνή, τη συχνή, καθημερινή λέω, ετήσια mm-hmm. παρουσία της στην Ευρώπη, έχει ανέβει πάρα πολλές θέσεις. Μου λέγε σε ποια θέση βρίσκεται, στην 14η τώρα. Α, είναι τόσο ψηλά. Ναι, στη 14η νομίζω μου λέγε ότι okay. βρίσκεται. Εντάξει. Από την πορεία της τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Μιας που ξεκινήσαμε τους Ελβετούς. Βεβαίως. Εντάξει, έχουμε αναφερθεί κατά καιρούς. Ποιος είναι εδώ που θεωρητικά είναι εκτός, αλλά από ό,τι φαίνεται θα είναι κιόλας, ο παίκτης που λέγαμε χθες. Ο Μπαλάσα. Μπαλάντα, μήπως είναι. Μπράβο. Ναι. Ο συγκεκριμένος έχει θέμα το τελευταίο καιρό, έτσι δεν είναι. Μπράβο. Είναι μέρη με την αποστολή, αλλά εντάξει, θα είναι έκπληξη να αγωνιστεί σήμερα, έτσι δεν είναι. Και υπήρχε ένα θέμα ότι ενδεχομένως. Μάλλον υπήρχε μια πληροφορία χθες ότι δεν ταξίδεψε στην Θεσσαλονίκη ο Μπαλάντα λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει, αλλά τελικά είναι εδώ κανονικά μαζί με την αποστολή. Αλλά δεν νομίζω ότι θα τον δούμε τουλάχιστον στην βασική ενδεκάδα. Ένα θέμα. Πες. Να δώσουμε ένα πλάνο έτσι, ναι. Βάση του ρεπορτάζ το οποίο βγαίνει από τους Ελβετούς σε ένα σύστημα 4-2-3-1 με τον Γιώνας Όμλιν, ο οποίος έχει κάποια θεματάκια, αν και έχει τη στήριξη των Ελβετών, ότι ναι, έφυγε ο Βάτσλικ, έτσι, ο βασικός του θερματοφύλακας. Ναι. Όμλιν και θυμήθηκα θερματοφύλακα. Ναι. Βίντεο από Όλσεν στη Ρώμη, είδες. Παρένθεση τώρα, την ανοίγουμε, θα την κλείσουμε. Απλά επειδή έφαγα φλασιά τώρα γι' αυτό. Είδα φωτογραφίες, βίντεο δεν είδα. Πες μου. Τι να πω, ρε παιδιά, δηλαδή. Πες μου. Δηλαδή, ο Όλσεν πήγε στο καμπιονάτο ως ποδοσφαιριστής. Εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Τώρα θα φας το κράξιμό σου. Να το φάω το κράξιμό τώρα μου. Τώρα θα φας το κράξιμό σου. Λοιπόν, FM κενό, κράξιμο. Το δέχομαι το κράξιμο για το συγκεκριμένο. Τα μηνύματά σας 54-526. Ο άνθρωπος εδώ πέρα τρεις μήνες, το μόνο που έκανε ήταν να μας βγάλει να μην πω τι. Ως τι ήθελες να πω. Ο ευαίσθητος. Δεν δείξατε υπομονή εσείς εκεί και τον φάγατε τον άνθρωπο. Πιέστηκε, δεν μπορούσε. Ήμασταν πολύ πιεστικοί. Πήγε αλλού και πέδωσε. Ας πάει στη Ρώμα που δεν είναι πιεστική. Πήγε αλλού και πέδωσε. Στη Ρώμα που χαϊδεύουν το κεφάλι με ένα στραβό αποτέλεσμα. Πήγε αλλού και πάλι έκανε τα ίδια. Ναι, ναι. Ο άνθρωπος μεταγραφή στη Ρώμα πήρε. Δεν κόλλησε εδώ. Δεν κόλλησε. Ναι, δεν γιατί κόλλησε. Δεν κόλλησε, δεν τον κάνατε να κολλήσει εσείς γιατί εκεί. Ένιωθε πίεση. Είχαμε πολύ ζέστη και είχαμε πολύ απαιτητικό κόσμο.
Και πιέστηκε το παιδί, είναι λίγο ευαίσθητο. Είσαι αυτό. Δεν μπορώ με την ευαισθησία, δεν μπορώ. Να, δεν βλέπετε τώρα που έφτασε Όλσεν. Θα πάρει όμω το 20%. Και ισανότερο. Τι παίρνουμε από αυτό. Το 20%. Έχουμε πάρει ήδη κάτι, σωστά. Ναι. Να πάρει κι άλλα τώρα. Νομίζω ναι. Μεγάλε άρνηση, ρε φίλε. Ποιο θα σε πιάσει. Ποιο θα σε πιάσει, ρε φίλε. Ωραία. Κλείνουμε την παρένθεση των Όλσεν, συνέχισε. Γιατί είπε το Όμλινγκ και το θυμήθηκα τον οδοφύλακα. Ο οποίο δεν ανακοινώθηκε, έτσι. Νομίζω ότι χθε πήγε για να υπογράψει ιατρικέ εξετάσει και τέτοια. Αυτό είναι και με κασκόλ τη Ρώμα, πώ ανακοινώθηκε. Πήγε για ιατρικά, για υπογραφές, αλλά επίσημη ανακοίνωση. Okay, σήμερα τότε. Εντάξει, λογικά. Εκτός και αν έχει κανένα θέμα ψυχολογικό, του βρούνε και δεν μπορεί το παιδί να αντέξει. Πόπο, τον έχει φάει τον άνθρωπο ακόμη. Δεν ο ίδιος τα είχε πει, ρε. Ο ίδιος τα είχε πει ότι ένιωθα πολύ πίεση. Διάνετα. Τι να τον κάναμε για να αισθανθεί άνετα, δηλαδή. Τι παραπάνω να τον κάνουμε. Ο άνθρωπος ήρθε από μια σκανδιναβική χώρα, ναι. Έτσι, με άλλη νοοτροπία, ναι, ναι. Άλλες καιρικές συνθήκες, άλλη φιλοσοφία και τον φέραμε εδώ στην πόλη του Χαλαρά. Έτσι, του αδερφέ Πάο Κολέ. Παίξε μπάλα. Παίξε μπάλα. Δεν σου πει ότι σου δείχνει τίποτα φοβερό. Όταν η μπάλα έρχεται προς την ευθεία σου, ωραία, να βγαίνει να τη διώχνει. Δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο. Η δουλειά σου είναι. Έδειξε ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Στον ΠΑΟΚ, ναι. Στον ΠΑΟΚ, συμφωνώ ότι έδειξε ότι δεν μπορεί. Στον ΠΑΟΚ, όταν ήταν, αν είχε νομίζω ένα σεντόνι από μπροστά να κάθεται από την ευθεία, πιο πολλά θα είχε. Αυτό τον κόνο που κάνουν προπόνηση. Και αυτό, και αυτό, ναι. Στην προθέρμανση που χρησιμοποιούν. Γιατί όχι. Περισσότερα θα έβγαζε. Ναι, δεν τον κάνετε τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να φάει και τον κόνο με την Ντόρτμουντ. Ναι, δεν γίνεται να το έχει φάει και τον κόλ. Κοίτα, για να πόση τα λέμε, για να τα λέμε όλα, ώρα. Το τρίμηνο της παρουσίας του. Καταστροφικό. Ήταν καταστροφικό. Δηλαδή, λες ρε παιδί μου, ότι πήγα σε μια δουλειά. Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε. Ναι. Δηλαδή, έσπασα τον υπολογιστή, έστειλα λάθος email. Έκανα τα πάντα λάθος. Δεν έβγαζα τίποτα. Ό,τι πήγαινε στη έγραφε, ό,τι πήγαινε ναι. Προς το σημείο που μπορούσα να κάνω κάτι, απλά την κοιτούσα. Δηλαδή, είχε φτάσει σε σημείο που έλεγε να του δώσουμε χρόνο, να του δώσουμε χρόνο, αλλά και η αγανάκτηση. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά και ο ίδιος θέλει να φύγει. Και ο ίδιος δεν περνούσε καλά εδώ πέρα. Και το είχε δηλώσει κιόλας, αν θυμάμαι καλά. Δεν ήταν καλά, όχι. Ναι, είχε πει ότι δεν θα πίεση. Οκ, εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν ανταποκρίνονται όλοι. Τώρα πέρα την πλάκα. Δεν μπορεί να ανταποκριθούν όλοι. Τι να κάνουμε. Κοίτα, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακό θερματοφύλακα. Για μένα είναι και θέμα το πώς θα διαχειριστεί έναν ποδοσφαιριστή. Είναι μεγάλο θέμα. Δηλαδή, γιατί κανένας δεν μπορεί, είτε από την άλλη άκρη, όταν έρχονται οι Αργεντίνοι, οι Βραζιλιάνοι, να προσαρμοστούν άμεσα. Δεν συμφωνώ. Και επίσης και τον ευαίσθητο θα πρέπει να τον ευαίσθητο. Θα πρέπει να βρει το κουμπί του. Μέσα στο σύνολο. Συμφωνώ. Και τον ευαίσθητο θα πρέπει να βρει το κουμπί του και τον πιο τσιτωμένο θα πρέπει να βρει το κουμπί του. Εντάξει, έτσι είναι. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Ωραία. Απλά το παιδί αυτό στο ΠΑΟΚ τρεις μήνες. Ωραία. Ναι, ήταν μια ανάκτηση. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, δεν έδειξε. Η αλήθεια είναι αυτή ότι δεν έδειξε. Άλλο τίποτα. Πήγαμε να πούμε και πήγε στον Όλσεν. Έλα, συνέχισε για να κλείσουμε το μισάωρο. Λοιπόν, επιβεβαιώνω Μοσχοβίτη και συμφωνώ απόλυτα μαζί του για Όλσεν. Ορίστε, είδες. Νάτος. Ορίστε, δεν σε κράζει άνθρωπος. Τα λες σωστά, τα εξηγείς ωραία. Γιατί. Λοιπόν, Γιώνας Όμλιν. Και γι' αυτόν υπάρχει εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Έτσι, παρά το γεγονός ότι δεν πήγε καλά στα φιλικά προετοιμασίας που έδωσε η Βασίλεια. Έτσι. Πετρέτα, Σούκη, Φράι και Ριβέρος για τετράδα της άμυνας. Έχουμε θέμα εκεί. Έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα. Γιατί, τι γίνεται Νίκο μου εκεί. Γιατί αυτός ο παλίκαρος που έπαθε τη γαστρεντερίτιδα και δεν, και δεν ταξίδεψε. Ο δεξιός μπακ, Βίτμερ. Ο Βίτμερ, 25χρονος αυτός. Τα παιδιά αυτά της Βασιλείας ακολουθώντας το σωστό σχεδιασμό όπως κάνουν και πολλές άλλες ομάδες, δεν έχουν άλλο δεξιό μπακ από ό,τι κατάλαβα. Ωραία. Και μεταφέρουν τον αριστερό. Βάσει μεταγραφικού πλάνου, μπράβο, λοιπόν. Μεταφέρουν τον αριστερό, αυτόν τον Πετρέτα τον πάνε στα δεξιά και παίζει αυτός ο Ριβέρος αριστερό μπακ. Νομίζω ότι ο Ριβέρος είναι κανονικά αριστερός μπακ. Αριστερός, ναι, απλά ναι. Ο κανονικός, έτσι ο βασικός, ο αριστερός μπακ, λόγω της απουσίας του Βίτμεν, μεταφέρεται στο δεξιά άκρο της άμυνας, ο Πετρέτα βεβαίως, η τετράδα αυτή της άμυνας, Τσούφι και Ντιέμ, το δίδυμο των αμυντικών χαφ. Mm-hmm. Καλούλου μπροστά του. Αυτό πρέπει να προσέχουμε, Νίκο. Αυτό λένε ότι είναι καλό. Εγώ αυτόν είδα με Σεντ Γκάλεν. Έτσι, αυτό μου τράβηξε. Είναι γρήγορο. Είναι. Διαβάζει σωστά το παιχνίδι. Σκέψου ένα πέλκα που σου δημιουργεί ρήγματα. Ναι, ναι. Μοιράζει ωραίε μπαλιέ. Γενικά είναι μέσα στι φάσει ο συγκεκριμένο. Βέβαια, αν δεν κάνω λάθο, είναι νέα μεταγραφή. Νέο μεταγραφικό πρόκτημα. Ναι, νομίζω ότι φέτος. Οπότε είναι. Ελπίζω και αυτό να αργήσει να βρει λίγο τα βήματά του και τη σταθερά του μέσα στην ομάδα. Mm-hmm. Τουλάχιστον μετά τα παιχνίδια με τον Πάο Κασταυρίου. Ο άνθρωπο δεν είναι κάτι. Mm-hmm. Δεν έχουμε κάτι προσωπικό μαζί. Ναι, εμεί ίσα. Μακάρι να πάει όσο καλύτερα μπορεί μετά τα παιχνίδια με τον Πάο. Ακριβώ. Ο Καλούλου λοιπόν ω επιτελικό χάφ τη ομάδα του Ράφαελ Βική και από εκεί και πέρα ο Βαλεντίν Στόκερ, ο ποδοσφαιριστή, ο οποίο μα μίλησε χθε στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Από του πιο εμπειρού, νομίζω ότι στο δεξιά άκρο. Έτσι ακριβώ, στο δεξιά άκρο τη μεσοεπιθετική γραμμή. Εντάξει, εγώ την είδα την. Δεν, η φάτσα αυτή δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει. Μην το μελετά, ρε Λένη, μην το μελετά. Πε το, μην αντιδράσει έτσι, μπορεί να το πει στον αέρα κανονικά.
Τι. Τίποτα, φύγε. Πάμε το στόχο. Ποιο άλλο αριστερά, μην πούμε τίποτα άλλο. Ναι. Στο αριστερό φτερό τη μεσοεπιθετική γραμμή. Και ο Αγέτη, Αλμπιάν Αγέτη βεβαίω, εκτό απρόπτου θα είναι ο φουνταριστό για την Ελβετία. Ναι. Τώρα εσύ βλέπει τι δίνει για στόκερ, είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη προς τα, προς τα εκεί το πας. Θα μπω στοίχημα να τσεκάρω. Λοιπόν, θα έρθουμε και με ΠΑΟΚ, βεβαίως, έτσι, με ενδεκάδα ΠΑΟΚ, με αποστολή, γιατί είχε ένα ενδιαφέρον η αποστολή, έτσι. Με Λουτσέσκου, ναι, okay. Γιατί στριμώχθηκε λίγο χθες για τα μεταγραφικά, με τις κληρώσεις και βεβαίως έχουμε και ένα τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, που ενδεχομένως να κάνουμε κάποια τηλεφωνική λοιπόν, σύνδεση. Λοιπόν, περίμενε τώρα λίγο. Πώς τον είπαμε, στόκερ. Στόκερ. Θες τώρα να δεις πόσο δίνει ο στόκερ. Τον είδα, λέει, πολύ καλά. Δεν μιλάς πάνω στο παιχνίδι τώρα. Δεν του μίλησα, αρέσει. Είπα απλά ότι επειδή είχα την ευκαιρία χθες να μελετήσω έτσι τα χαρακτηριστικά του, τη φάτσα του. Ναι. Πω, άρχισαν και άλλοι τα μηνύματα. Έμα τώρα, αφού σου λέω. Αφού σου λέω τώρα, έκανες τώρα. Απεδείχθης λαθέρ. Λοιπόν, πού είναι λοιπόν, ρε παιδιά, έλα. Δεν τους βλέπουμε. Ναι, okay. Λες τώρα, όλος θέλει να πάει να βάλει anytime τον στόκερ, είναι δυνατόν. Ημίχρονο το υλικό βλέπω το ΠΑΟΚ Βασιλεία στο στοίχημα 3-15. Όλο και έπεφτε ο Άσος, έτσι. Πέφτει ο πολύ, 1-85 το βλέπω το στοίχημα. Ήτανε 2 κάτι, από ό,τι μου είπανε. Και έπεσε. Άνοιξε τόσο πολύ. Ναι. Και έπεσε. Το over 2-0-2. Ας δούμε λίγο μετά και τις αποδόσεις. Έχουν στοίχημα μεγάλο ενδιαφέρον. Ε. Να αποκριθεί ο ΠΑΟΚ 1-74, να αποκριθεί η Βασιλεία 2-10. Εδώ δεν υπάρχει λίγο μεγάλη απόκληση. Με τι σου λέω. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά. Οι δύο ομάδες. Ναι, ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Στόκερ, κάτσε, θα τον βρω. Πού είναι ρε, εσύ. Πρώτο σκόρερ. Τελευταίο. Να σκοράρει. Να σου πω κάτι. Τώρα εσύ τον μελετάς. Περίγευε 2-65. Δωράκι. Λοιπόν. Πολύ ΠΑΟΚ, ρε παιδιά. Λοιπόν, ο Μπερλέν βλέπω εδώ, Στόκερ, 3-60. Που ξέρεις το μεταξύ, εγώ σου έχω πει ότι αυτό που με νοιάζει σήμερα είναι ο ΠΑΟΚ να μην δεχτεί γκολ. Αυτό με ενδιαφέρει, το να μην δεχτεί. Τώρα, τα άλλα πιστεύω θα τα κάνει, ό,τι είναι να κάνει στο μπροστά. 1-2, θα τα κάνει, το θέμα είναι να μην δεχτεί. Αυτό. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε ό,τι γίνεται και μετά του ΠΑΟΚ και όσον αφορά ενδεκάδες και σχέδια και πλάνα και όλα αυτά. Λοιπόν, εδώ μας συνεχίζουμε δεύτερη ώρα. ΠΑΟΚ 24 πάμε μέχρι και τις 2. Εδώ μαζί με Ελένη Μπούντου και Νίκο Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. FM και ενώντα τα μηνύματά σας στο 54526 τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Η χρέωση είναι στο 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Είπαμε ότι σήμερα η μέρα έτσι, με αυτά που έχουν γίνει στην Αττική δεν μπορούμε να την αφήσουμε. Να τα αφήσουμε έτσι ασχολίαστα. Φυσικά με το μυαλό μας στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βασιλεία στις 8.30 είπαμε κάποια πράγματα για τους Ελβετούς εδώ μαζί με την Ελένη. Στα του ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Αυτό που έλεγα και χθες ήταν ότι μου φάνηκε και ο Λουτσέσκου και ο Βερίνα, κυρίως ο Λουτσέσκου βασικά, που είναι και αυτός που είναι υπεύθυνος προετοιμασίας της ομάδας, ότι νομίζω πιο πολύ έχει μείνει στο πνευματικό κομμάτι προετοιμασίας των αγώνων με τη Βασιλεία, δηλαδή στο πώς πρέπει η ομάδα να είναι έτοιμη πνευματικά κόντρα στους Ελβετούς. Γιατί νομίζω καταλαβαίνει και ο ίδιος πολύ καλά ότι αυτό είναι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή το σημαντικό. Τώρα, όσον αφορά σχέδια και πλάνα, εντάξει, είναι κάποια πράγματα που είναι ανοιχτά ακόμα. Νομίζω τα πράγματα που είναι ανοιχτά είναι δύο θέσεις στα πλάγια, από ό,τι έχω καταλάβει. Ακριβώς. Οι δύο εξτρέμ. Εκεί είναι το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει. Γιατί από τη μία, ενώ είχαμε στο μυαλό μας, είχαμε κατά νου ότι ο Μπίσεσβαρ θα ξεκινήσει σίγουρα βασικός στο μάτς με την Βασιλεία, ο τραυματισμός του Μπίσεσβαρ ανατρέπει το αρχικό πλάνο, οπότε ζητείται αντικαταστάτης του Ολλανδού. Υπάρχουν λύσεις, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν λύσεις. Βέβαια, θα μου πει κανείς της ποιότητας ή ενδεχομένως των στοιχείων που θα σου έδινε ο Μπίσεσβαρ. Είναι υποκειμενικό αυτό, έτσι, και ο προπονητής ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Άλλα στοιχεία έχουν οι άλλοι παίκτες που είναι ένας από αυτούς που πρέπει να πάρει τη θέση του. Okay. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Ναι, σίγουρα βεβαίως. Θα δούμε Πασχαλάκι κάτω από τα δοκάρια, έτσι. Μάτος, στο δεξί. Θέλω σταθερό το Πασχαλάκι.
Η εικόνα της προετοιμασίας δεν με έχει αφήσει. Είσαι αυστηρός. Όχι, όχι. Δεν, ίσα-ίσα. Δεν είμαι καθόλου αυστηρός. Τον γουστάρω πάρα πολύ. Απλά επειδή είναι τέτοια παιχνίδια που λάθη, λαθάκια μπορεί να σου στοιχήσουν. Το άγχος της πρεμιέρας. Είναι και η πρώτη φορά που θα παίξει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Τον θέλω σταθερό αυτό. Νομίζω θα είναι. Απλά το, το αναφέρω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Πασχαλάκη, έτσι. Δεν έχει. Έχει το Παζιάννα πουθενά. Νομίζω. Είχες τον... Παζιάννα τίποτα προβληματικά. Όχι. Όχι. Ούτε κι εγώ νομίζω. Σωστά, έχεις δίκιο. Το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του. Γεμάτη τούμπα και όλα αυτά. Είναι ιδιαίτερο γεγονό. Αν και δεν νομίζω το, ότι τρώει μέσα εισαγωγικά από αυτά. Δεν νομίζω ότι τον, τον απασχολούν. Έχει τέτοια τρέλα που τα καλύπτει ναι, όλα αυτά. Ναι, ναι, είναι τέτοια ιδιοσυγκρασία του που δεν τον απασχολούν. Απλά επειδή λάθη παύλα λαθάκια που μπορεί να. Όχι μπορεί να γίνουν. Λάθη παύλα λαθάκια σε αυτά τα παιχνίδια ξέρει είναι λίγο λεπτή ισορροπία. Δεν έχει και πολλά περιθώρια. Αφού τον θέλω, σταθερό. Πιστεύω και θα είναι. Νομίζω, όχι, γενικότερα αυτή η θέση δεν έχει περιθώρια για λάθη, λαθάκια, ναι, okay, για okay, στιγμές έλλειψης συγκέντρωσης. Όχι με προβλημάτισε, λίγο με. Λίγο με ταρακούνησε η εικόνα του στην προετοιμασία. Δεν τον είδε στο 100% στην προετοιμασία. Δεν ήταν παιδί μου ο Πασχαλάκης που ήταν από τα μέσα σεζόν και μετά. Τον είδε λίγο πιο τρελό, λίγο πιο. Να βελτιώσει και άλλα πράγματα στο παιχνίδι. Είναι καταπληκτικό κατά από τα δοκάρια. Καταπληκτικό. Κάτι σου λείπει. Έχει πράγματα να βελτιώσει για να γίνει top. Έτσι λέω εγώ. Ποιον θα ξεκινούσε εσύ, το Πασχαλάκη. Το Πασχαλάκη. Ναι, εννοείται. Αφού είναι μπροστά από όλου, αυτό είναι. Δεν το συζητάμε. Μετά. Μετά, καλή ερώτηση, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Αλλά με Πασχαλάκη, ε. Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Πασχαλάκης. Μάτος, δεξιά ακρότης άμυνας, Βιερίνη αριστερό. Έχουμε κάποια ένσταση? Όχι, δεν νομίζω έχουμε κάτι εκεί. Καμία, έτσι. Έχει επιλογές. Λοιπόν, Κράσπο Βαρέλα ή ναι. Βαρέλα Χατσερίδης. Δεν νομίζω ότι ο Χατσερίδης είναι ακόμα σε φάση να, να μπει και να παίξει 90 λεπτά ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και εγώ δεν νομίζω, αν και βρέθηκε κανονικά, έτσι είναι στην αποστολή. Ναι, επίσης του... δεν νομίζω ότι ο Χατσαρίδης έχει έρθει για να μην παίζει. Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο θα ασχοληθούμε στην πορεία. Και ποιος θα μείνει, ποιος θα μείνει ναι, εκτός. Εννοώ ότι σαν κορμιά σου, πιστεύω σου ότι έχει έρθει για να παίξει βασικό. Βαρέλα Χατσαρίδης. Πιστεύω ότι ο Βαρέλα στην κατάσταση που είναι εδώ και σχεδόν ένα χρόνο μπορεί να κουμπώσει με τον οποιονδήποτε. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση ο Βαρέλα με τον Βαρέλα που είδαμε την πρώτη χρονιά. Δεν έχει καμία σχέση. Καταρχάς, ο Βαρέλα στα περισσότερα παιχνίδια. Είναι αυτός ο οποίος διορθώνει λάθη συμπαικτών του. Και όταν λέω λάθη, δεν εννοώ να, να γίνει μια λάθος πάσα. Μην το ματιάσουμε και όλο τον άνθρωπο. Εννοώ σε φάση κάλυψης και όλα αυτά. Είναι, είναι τρομερός σε αυτό το κομμάτι. Ξέρεις γιατί. Γιατί έχει μάθει να διαβάζει πάρα πολύ καλά το, το παιχνίδι των γύρω του, των συμπαικτών του. Αυτό σου λέω. Ότι ο συγκεκριμένος είναι πάρα πολύ χρήσιμος στην ομάδα και σου λέω. Ο τρόπος που λειτουργεί και για τους συμπαίκτες του είναι, είναι εξαιρετικός. Τον Χατσαρίδη με ποιο θα τον έβλεπες κομμάτι... δίδυμο? Αφού σου είχε ΠΑΟΚ. Με Βαρέλα μόνο. Μόνο με το Κρέσπο νομίζω ταιριάζει. Σαν σωματοδομή. Ναι, απλά ο Βαρέλα έχει δείξει ευελιξία ρε παιδί μου. Ο Βαρέλα έχει δείξει ευέλικτος. Έχει δείξει άνθρωπος που μπορεί να βγάλει άκρη. Και να μπορέσει να ταιριάξει και με άλλους, έτσι, και με άλλους παίκτες. Ο συγκεκριμένος. Απλά το λέω γιατί. Εντάξει. Έχεις προβληματιστεί με κάτι, έτσι. Έχεις προβληματιστεί. Με τι είναι αυτό όμως που έχεις προβληματιστεί? Κάτι γίνεται από κάτω, παιδιά. Κάτι γίνεται. Βρέχει. Κάτι γίνεται, δεν ξέρω. Κάτι γίνεται από κάτω. Ή βρέχει. Okay, δεν έχει να κάνει με εμάς. Λίγο να χαμηλώσουμε λέω, λίγο τον, λοιπόν, τον ήχο στα αυτιά μας. Είπαμε, οι τέσσερις είναι αυτοί. Ο Κρέσπο, ο Βαρέλα, ο Βιερίνη αριστερά, ο Μάτος δεξιά. Στο κέντρο όλα δείχνουν Κάνιας και Μαουρίσιο. Εκτός έμεινε ο Χαρίσης, έτσι. Εκτός έμεινε ο Χαρίσης. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι. Λοιπόν, συνεχίζουμε από το ήδη. Συνέχισε, Ελένη, για πες. Συνεχίζουμε. Βέβαια, βρέχει έξω, έτσι. Ναι. Και υπάρχει, ναι. Και αυτό περνάει προς τα μέσα. Ναι. Λοιπόν, χάθηκε ρε Σινίκο, να δες τώρα. Δες τη βλέπουμε στην Αττική και εδώ έξω υπάρχει τόση βροχή. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Λέγαμε για το Χαρίση, ο οποίος έμεινε εκτός. Και ενδεχομένως αυτό να δείχνει κάτι όσον αφορά το πλάνο των χαφ που έχει στο μυαλό του ο Λουτσέσκο. Τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Σε πρώτη εντάξει, φάση, έτσι, γιατί να... έχουμε πει ότι είναι ένα στοίχημα ο Χαρίσης και σίγουρα ο ΠΑΟΚ είναι ένα στοίχημα για τον Χαρίση. Λειτουργεί και για τις δύο πλευρές το συγκεκριμένο. Οπότε θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα
Μαωρίσιο Κάνιας, έτσι. Mm-hmm. Μπροστά του στον Πέλκα δεν χωράει καμία αμφιβολία. Έτσι, ο Πέλκα σε έναν ρόλο που του ταιριάζει Γάντι, σε ένα ρόλο από πέρσι και βεβαίως σε ένα ρόλο κρυφού φόρου και μπροστά του ο Πρίγιοβιτς. Και τώρα πάμε, Νίκο, στο δύσκολο κομμάτι της υπόθεσης, έτσι. Mm-hmm. Ποιο θα έβαζες δεξιά? Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Κοίταξε, δύο τέτοια έχεις. Δύο εναλλακτικές έχεις. Νομίζω... Έχεις Λιμνιό και Ζαμπά. Νομίζω ότι η μία απόφαση θα επηρεάσει και την άλλη. Δηλαδή, η απόφαση θα πάρθει για αυτό που θα παίξει δεξιά, θα επηρεάσει και αυτό που θα παίξει αριστερά. Λέω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά έτσι μου φαίνεται. Από ό,τι έχω καταλάβει τον Λουτσέσκου. Δηλαδή, κοίταξε τα δεξιά. Η αλήθεια είναι ότι οι παίκτες δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, δεν έχεις να ρισκάρεις και πάρα πολλά. Εγώ ίσως να δίνω ένα προβάδισμα στο Ζαμπά. Στο Ζαμπά. Ναι, ίσως να δίνω ένα προβάδισμα εκεί. Εγώ. Όχι, θεωρώ κακό το Λιμνιό. Ναι. Απλά θα έδινε ένα προβάδισμα στο Ζαμπά. Δηλαδή, ο Βραζιλιάνος μου έδειξε ότι είναι καλά στην προετοιμασία. Δεν είναι δηλαδή ότι. Ναι. Έμεινε πίσω ή τέλος πάντων σωματικά δεν μπορούσε να ακολουθήσει ή είχε χρειάστηκε χρόνο. Νομίζω ότι μετά από την πρώτη εβδομάδα προετοιμασίας, από εκεί μετά ήταν πολύ καλά ο Ζαμπά. Εγώ δεν αποκλείω να δούμε σήμερα ενδεκάδα με Ζαμπά βασικό. Έτσι, ναι. Δοκιμάστηκε στις προπονήσεις. Πολύ πιθανόν να πάρει θέση στα δεξιά, αλλά κρατάω και του Λιμνιού, έτσι, λόγω τακτικής υπεροχής έναντι του Ζαμπά. Mm-hmm. Πολύ πιθανό να θέλει να κάνει την έκπληξη όμως ο Λουτσέσκου. Δεν νομίζω την έκπληξη. Νομίζω ότι είναι λίγο σχεδόν 50-50 είναι η απόφασή του για τους δύο. Έτσι κι αλλιώς στην προκειμένη, ξαναλέω, πάντα με την εικόνα που έχουμε δει του Ζαμπά μέχρι τώρα, έτσι, γιατί δεν τον ξέρουμε. Το Λιμνιό τον έχουμε δει, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, ξέρουμε τι δεν μπορεί να κάνει. Ωραία. Ο Ζαμπά στην προετοιμασία, από ένα σημείο και μετά που όντως λίγο στην αρχή ήθελε μια προσαρμογή, προσαρμόστηκε. Ωραία. Και δεν έδειξε ότι είναι παίχτης, ξέρεις, από αυτούς που ξεχνιούνται μπροστά, ναι, που δεν έχουν στο μυαλό στο μαρκάρισμα. Δηλαδή, στο κομμάτι τακτική, προσαρμόστηκε. Δεν μου έδειξε ότι είναι πίσω, δηλαδή, σε αυτό το θέμα. Οπότε, εντάξει, δεδομένου ότι. Εντάξει, ο Ζαμπά δαπανήθηκε και ένα πολύ σημαντικό ποσό για να αποκτηθεί, έτσι. Δεν αποκτήθηκε για να είναι στον πάγκο. Εντάξει, αλλά είναι και πρώτα παιχνίδια, έτσι. Συμφωνώ. Θέλουν όλοι μία πίσω. Συμφωνώ χρόνου. Μαζί όσο, σου. Όσο και να έχει δαπανήσει για μία μεταγραφή, τα χρήματα δεν σε κάνουν κατευθείαν. Φυσικά, και επειδή όχι την πιδόση να κάνω λεφτά να παίζει, δεν το συζητάω. Έτσι, απλά το αναφέρω γι' αυτό ένα στοιχείο. Δεν ξέρω αν ο Ζαμπά έχει προβάδισμα. Δεν το ξέρω. Αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση αν ξεκίνησε αυτό. Σου λέω δεξιά πάνω κάτω, ξέρουμε τι θα δούμε. Αριστερά. Αριστερά, εκεί είναι πολλά τα αρμοδικά. Ναι, εκεί. Εκεί κι αν έχεις επιλογές. Έχεις Βάρντα, έχεις mm-hmm. Λάμπρου, έχεις Ελκαντουρί. Ενδεκάδα με Ελκαντουρί και Πέλκα. Να σου πω λίγο κάτι. Να μου πεις. Πάλι θα πάμε να τσεκάρουμε αυτά που έχουν γίνει στην προετοιμασία. Ωραία. Εδώ λέγαμε και με τον και με το Σταύρο όσο μιλούσαμε από Ολλανδία. Ωραία. Η κουβέντα που γινόταν είναι η εξής. Ότι ο Ελκαντουρί δεν δοκιμάστηκε πουθενά αλλού πέρα από το 10. Έτσι ακριβώς. Και δεν είδαμε... δοκιμάστηκε ούτε. Σε ενδεκάδα με τον Πέλκα μαζί. Έτσι, μπράβο. Ούτε στο 8 δοκιμάστηκε, ούτε στα πλάγια καμιά φορά. Και μάλιστα όταν έλειπε ο Πρίγιοβιτς εκείνο το φιλικό με την. Γάνδη, δεν θυμάμαι κιόλας. Είχε παίξει ο Πέλκα στην κορυφή της επίθεσης. Οπότε τον Ελκαντουρί μέχρι τώρα τον έχουμε δει σε μια συγκεκριμένη θέση. Δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει το ίδιο καλά τα στοιχεία του Ελκαντουρί στα πλάγια από ό,τι μπορεί στον άξονα. Γιατί δεν ξέρω αν ταιριάζουν τα στοιχεία του για τα πλάγια. Απλά έχοντας κάνει. Έχουμε δει όμως αυτό το δίδυμο και η αλήθεια είναι ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Και έχει κάνει μια καλή προετοιμασία. Δεν θα μπορούν να αλλάζουν και μέσα στο παιχνίδι ενδεχομένως. Ναι, και εκτός από αυτό. Γιατί ο Πέλκας έχει παίξει και στα αριστερά. Ναι, συμφωνώ. Και εκτός από αυτό, στον πάγκο του Λουτσέσκου, όταν λέμε ο δεξιός εξτρέμ και ο αριστερός εξτρέμ και όλα αυτά, εντάξει, δεν εννοούμε ότι παίζει και πάνω στη γραμμή. Εντάξει, δηλαδή. Πόσο μάλλον ο Ελκαντουρί, έτσι. Ο Μπίσερ να παίζει εκεί στα αριστερά. Δεν είναι ακριβώς αριστερός χαφ. Έτσι, είναι αριστερός χαφ, παύλα επιτελικός μέσος. Γιατί έτσι όπως παίζει ο Πάοκ με τον Βιερίνια και τον Μάτο στα άκρα, πολλές φορές χαφ γίνονται οι μπακ. Ναι. Ωραία. Οπότε είναι λίγο σύνθετος ο ρόλος και του Ελκαντουρί και του όποιου παίζει από δεξιά. Τέλος πάντων, αν ξεκινήσει ο Ελκαντουρί, έτσι λέμε. Αν. Εγώ σου λέω, θέλω λίγο να δω. Θέλω λίγο Βάρντα.
Θέλεις... Έτσι πιστεύω. Κοίτα, ότι αυτό το παιδί πρέπει να παίξει λίγο. Μπορεί να το δούμε λίγο ως αλλαγή. Δεν είναι κακή αλλαγή. Πιστεύω ότι αν ο Βάρντα βάλει κανένα γκολ από αυτά που έβαζε με τον Ατρόμητο στη Τούμπα μέσα, πιστεύω θα αποτρελαθεί. Θα τραβήξει τα μαλλιά του, ξέρω εγώ. Εγώ πιστεύω θα ανέβει πάνω στα... Για εύκολα. Πιστεύω ότι ζει γι' αυτό, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι το θετικό κομμάτι. Αυτό είναι, είναι και ένα κίνητρο. Ναι, το θετικό κομμάτι, ξέρω εγώ, μια στρέλα σου μπορεί να βοηθήσει. Υπάρχουν όμως και πολλά αρνητικά. Εντάξει. Θα μου κάνει, όπως έλεγα πριν για το Ζαμπά, ότι Ζαμπάρι μια okay, μπορεί να είναι ένα θέμα που είναι ανοιχτό. Και όποιος να παίξει πάνω κάτω, ξέρουμε θα δούμε. Εντάξει, με τον Νουάρντα δεν ξέρει τι θα δει. Μπορεί να είναι σε καλό βράδυ και να κάνει παπάδες. Ωραία. Αλλά μπορεί να έχει και στραβή βραδιά για να το πληρώσει. Έτσι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα με τον Νουάρντα. Μην ξεγράφουμε και το Λάμπρο όμως, γιατί το παιδί πήγε καλά στην προετοιμασία. Μην το ξεγράφουμε. Είναι από τους πονοκεφάλους έτσι τους ευχάριστους. Ευχάριστος πονοκέφαλος, ναι. Ευχάριστος πονοκέφαλος για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Ναι. Ευχάριστος πονοκέφαλος. Αυτά τα ωραία τα κλισέ. Μπροστά λοιπόν Πρίγιοβιτς. Εγώ νομίζω ότι σου έχω και τις αλλαγές. Για πες. Εντάξει, βέβαια τώρα πρέπει να έχω και ένα πλάνο το ποιος θα ξεκινήσει. Γιατί το Λιμιός Ζαμπά δεν θα είναι μια αλλαγή. Ανάλογα και το παιχνίδι, πώς θα πάει. Ναι, ανάλογα και το παιχνίδι, βέβαια. Ναι. Αλλά σου λέω έτσι εναλλακτικά. Υποθετικά, μάλλον, συγγνώμη. Αριστερά, δεν θα γίνει μια δεύτερη αλλαγή. Μπορεί. Να δει πώς κουμπώνει. Πάλι ανάλογα και το παιχνίδι, πώς θα πάει, λέω εγώ. Προφανώς, Νίκο μου, άμα τραυματιστεί. Όχι, ρε παιδί μου, δεν σου λέω για αστάθμη το παράγοντα. Σου λέω για την πορεία της για την του σκορ. Του... Ναι, την εξέλιξη του αγώνα. Μάλιστα. Ωραία. Ο Λουτσέσκου, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι δεν κοιμάται στη συνέντευξη τύπου λόγω της μεγάλης αγωνίας και της θέλησης που υπάρχει στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ και κάτι το οποίο βλέπει και στα μάτια των παικτών του για να περάσουν στην επόμενη φάση βεβαίως να προκριθούν, δεν μίλησε, δεν έχρισε κάποιο φαβορί. Νομίζω ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα του. Τι γίνεται έξω, Νίκο μου? Βρέχει, νομίζω. Νομίζω ότι βρέχει. Νομίζω ότι οι Ελβετοί έχουν έρθει και θα λένε τι λένε αυτοί στην Ελλάδα για καύσονες, για. Εντάξει, μωρέ. Το βράδυ να μην βρέχει. Το βράδυ να είναι okay, τα πράγματα. Λοιπόν. Και αφού βρέχει εδώ πέρα, κατέβηκε προς τα κάτω, ρε παιδιά. Θα μου πεις τώρα όταν να γίνει κάτι, έγινε. Τι να σώσει τώρα. Πώς τραβώ έγινε. Οπότε είναι ανοιχτό το κομμάτι στα δεξιά. Και είναι ανοιχτό και το θέμα στα αριστερά, εντάξει. Και θα πάρθει απόφαση από τον Λουτσέσκου, δεν ξέρω αν θα είναι τελευταία στιγμή. Ας βλέπω, μέχρι χθες δεν είχε δείξει να έχει αποφασίσει για τα εξτρέμ στα δεξιά και τα αριστερά. Και νομίζω είναι τακτική και φιλοσοφία του Λουτσέσκου να θέλει να έχει τους παίκτες του σε ετοιμότητα μέχρι τέλους, έτσι. Okay, εντάξει. Την απόφαση θα την πάρει αυτός. Αλλά μια τριάδα Πέλκας, Ζαμπά, Ουάρντα. Όπως είπε και ο Ράφαελ Βικί χθες, ξεχωρίζω σίγουρα την επιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ. Έτσι. Ναι. Νομίζω ότι είναι το δυνατό σημείο, το κλειδί, ναι, της επιτυχίας του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα από ό,τι περιμένουμε να δούμε σήμερα όσον αφορά σχήματα, πρόσωπα, ενδεκάδες και όλα αυτά. Έτσι δεν μπορούμε, δεν έχουμε το κληρονομικό χάρτημα να ξέρουμε τι θα γίνει στο παιχνίδι. Μιλάμε πάντα έτσι με όσα έχουν γίνει στις προπονήσεις και τι είναι να. Από αυτά που έχουν δοκιμάσει οι προπονητές και αυτοί που είναι να παίξουν. Κάπως έχουν τα πράγματα σήμερα. Τώρα, όσον αφορά εισιτήρια, έχουν μείνει κάποια λίγα τελευταία στιγμή στην 8. Μείνει... Το οποίο είναι διαθέσιμα. Αυτό που ακούτε, ναι, ναι, είναι το βιντεάκι από το αντίστοιχο ΠΑΟΚ TV της Βασιλείας στο TV. Παρουσιάζει το γήπεδο της Τούμπας. Σημαία, τον Ζένα βαράει το τύμπανο. Έτσι είναι το πρόμο βίντεο για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βασιλεία. Παρουσιάζονται ένας-ένας οι ποδοσφαιριστές, ο Στόκερ, Άκιο Δημητρίου πριν από λίγο, όλοι. ΠΑΟΚ Βασιλεία με φόντο το γήπεδο. Νομίζω θα έχει καμιά Τούμπας. Πολύ ωραίο το πρόμο βίντεο, καμιά ατάκα. Έτσι. Νομίζω θα έχει καμιά ατάκα, αλλά δεν είχε. Όχι, τελικά. Είναι τα κλασικά με μουσική. Ωραίο, καλό ήταν. Καλό το ήταν. Επίσημο της Βασιλείας, έτσι. Γενικά λίγο με την Τούμπα ασχολούνται όλοι κάθε φορά όταν έρχονται και ειδικά αυτοί που έρχονται πρώτη φορά. Άρεσε χθες πάρα πολύ το γήπεδο, θέλω να σου πω. Δηλαδή το βρήκανε πολύ ποδοσφαιρικό και ατμοσφαιρικό. Οι δημοσιογράφοι λέγανε τώρα. Συμπεθέρες. Και σκάνε σήμερα μύτη 20 αλάνια. Από πού μπορεί να είναι η Βασιλεία? Μπορεί να έρθει να μου πρωινή πτήση. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Έλα τώρα, δεν του έχει, δηλαδή. Ορίστε, ρε, εσύ δεν του έχει του Ελβετού για
θερμό. Τι, καταδρομική, α πούμε, να κάνουν, άσε τώρα. Για θερμό ήμου, ρε. Επειδή έχουν λεφτά, δηλαδή, συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Έχουν οι τράπεζες. Δεν μπορούν να έχουν και έναν ευρώ παραπάνω, α πούμε. Εντάξει, έχουν ένα ευρώ παραπάνω από όλους μας. Ναι. Έναν ευρώ δεν μπορούν να το έχουν. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Ρε, τι ζούμε, ρε. Διάλειμμα πάμε. Πάμε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε σε και λίγο για το τελευταίο. Και ναι. Φωτογραφία και πλάνο από πλατεία Αριστοτέλους, έτσι πάνω από το κεντρικό το ξενοδοχείο το οποίο ανεβαίνεις πάνω και έχεις όλο τον θερμαϊκό και τουρίστες, την πλατεία, δηλαδή, έτσι. Με τουριστική διάθεση έχουν έρθει λίγο. Okay. Οι άνθρωποι αναδεικνύουν τη Θεσσαλονίκη. Μην είσαι λοιπόν, αρνητικός. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, μας έχει στείλει πέρα από τις καλημέρες τις οποίες χρωστάμε βεβαίως τους φίλους. Ο φίλος 832, δείτε λίγο το θέμα με τους ξένους. Σήμερα έχουμε στην αποστολή 6, το όριο των 5 δεν ισχύει στην Ευρώπη. Το απάντησες μόνος σου, φίλε μου, το όριο των 5 δεν ισχύει στην Ευρώπη, ούτε για ξένους, ούτε για κοινοτικούς. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Ο περιορισμός των 5 ξένων ισχύει μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Αυτό είναι το θέμα, οπότε μην σε απασχολεί. Το θέμα με τον περιορισμό έχει να κάνει μόνο για την Ελλάδα, για τα όσα ισχύουν εδώ στη χώρα μας. Στην Ευρώπη δεν τίθεται τέτοιο θέμα από όσο γνωρίζω, αλλά θα το ψάξω σίγουρα. Έχω αυτή την εντύπωση και γι' αυτό κιόλας είναι δηλωμένη 6. Θα το ψάξω λίγο και στους κανόνες μέσα από την UEFA και θα σου έχω σίγουρα απάντηση αύριο ή μέσα από το 24 σε πολύ λίγο, έτσι. Δεν μπορείς να τους έχεις καν στο ρόστερ. Όχι. Τέλος πάντων, θα το δούμε φίλε. Γιατί απάντησε και ένας ακόμη φίλος στην ερώτηση. Αλλά δεν μιλάω για το μπάσκετ, έτσι. Στο μπάσκετ δεν ισχύει στην Ευρώπη. Το ξέρουμε για το μπάσκετ, άλλο άθλημα. Λοιπόν, θα το ψάξουμε και στους κανόνες της UEFA και θα σου πω σίγουρα. Από ό,τι ξέρω, δεν ισχύει στην Ευρώπη ούτε για ξένους, ούτε για κοινοτικούς. Δεν τίθεται θέμα με τους ξένους, αλλά σε πολύ λίγο θα σου έχω και μέσα από το ΠΑΟ24 τι ακριβώς συμβαίνει. Να πάμε να κάνουμε μια τηλεφωνική σύνδεση. Έτσι, Νίκο Μοσχοβίτη. Έτσι. Για δώσε λίγο χορηγός μέχρι να πάρουμε έναν φίλο που έχουμε πολύ καιρό να τον ακούσουμε. Φτύκα έχω μαζί μου δεύτερη ώρα. Φτύκα. Πλακάκια και είδη υγιεινής φτύκας. Νέες προσφορές επιλεγμένα είδη και για το καλοκαίρι. Και βέβαια με 5-6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο τα πλακάκια μπάνιου. Η μεγαλύτερη ισπανική και ιταλική οίκη με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Απόλλωνος 37-39 στην κάτω Τούμπα πάνω και από το κήπο του Καλού. 905-503 τηλέφωνο επικοινωνίας. Φτύκας είναι μαζί μας. Τη δεύτερη ώρα. Μια βροχή που συνεχίζει να πέφτει εδώ πάνω από την πόλη, δεν ξέρω αν επηρεάζει κανέναν. Forecast για την Ελβετία έχεις. Δεν το είχε σήμερα το βράδυ, ρε παιδί μου, κάτι. Σήμερα τι θα έχουμε. Για κάτσε λίγο να τσεκάρουμε από το κινητό, να δούμε αν έχουμε θέμα. Αν θα υπάρξει θέμα σήμερα το βράδυ, γιατί και χθες έριξε μία μπόρα γερή. Και σήμερα, τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, στο κέντρο της πόλης, ρίχνει καλά. Ρίχνει με λίγο. Την ώρα της βροχής μας ενδιαφέρει τι θα γίνει, έτσι. Λοιπόν, 8.30 ώρα το παιχνίδι, έτσι. Ναι. 6 με 10 συννεφιά βλέπω. Συννεφιά με ψηλόβροχο. 28 και μέχρι 25 θα πάει εκεί πέρα. Δεν βλέπω ψηλόβροχο, να πω την αλήθεια. Φίλε, 8.32 μόνο για Ελλάδα μου λένε εδώ οι πηγές μου ότι ισχύει για τους 5 ξένους, έτσι. Μάλιστα. Okay. Ωραία, άρα δεν υπάρχει ζήτημα. Όχι, δεν στην υπάρχει. Κουβέντα που πήγε να ανοίξει. Δεν Άξι. Υπάρχει ζήτημα. Στην UEFA δεν υπάρχει κάποιο όριο, έτσι. Γιατί υπήρχε μια ανησυχία. Άμα βρέξει τώρα στην Αθήνα, στα καμένα θα πνιγούν από τις πλημμύρες χωρίς δέντρα. Βρε αστροπελέκι. Μας κράζει ο φίλος 321. Και αστροπελέκι. Και αστροπελέκι. Εντάξει, δηλαδή τώρα τι. Και αστροπελέκι. Βρε αστροπελέκι. Τι κουβέντες είναι αυτές τώρα, εντάξει. Δεν υιοθετώ. Βρε αστροπελέκι. Φίλε, λίγο έτσι για τη βροχή, ρε φίλε. Δεν είπαμε να ρίξει για να πνιγεί ο τόπος. Λίγο έτσι να βοηθήσει την κατάσταση κι εσύ. Ναι, ναι. Αυτό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, για πες τώρα. Λοιπόν, έχουμε κλήρωση μπάσκετμπολ. Τι. Συγκλονίζεις ώρες. Συγκλονίζω. Ναι, χθες ξέρω το απόγευμα. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, κλήρωση. Εντάξει, κλήρωση δεν είναι. Το θετικό είναι ότι τα περισσότερα δύσκολα παιχνίδια του ΠΑΟΚ είναι στο πρώτο γύρο στην Α1. Το θετικό επίσης είναι ότι ξέρεις από 23 Ιουλίου το πώς έχει το πρόγραμμά σου πάνω κάτω.
Έτσι, γιατί δεν είναι όλες. Πολύ αργά ξεκινάμε, Νίκο. Οριστικές ημερομηνίες. Εκεί ξεκινάει πάντα. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Εκεί ξεκινάει. Αρχές Οκτωβρίου. Δηλαδή, πόσο καιρό κάθεται το μπάσκετ. Πολύ. Πολύ. Αλλά το μπάσκετ σκέψω ότι έχει πολύ περισσότερα παιχνίδια σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Κατάλαβες. Εσύ, αν με το καλό παίξεις ομίλους, θα παίξεις 6 μάτς. Στο μπάσκετ παίζει 14 σίγουρα με τον όμιλο. Κατάλαβες. Με το που ξεκινάει το μεταξύ το πρόγραμμα είναι non-stop. Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, είναι και κλήρωση για το κύπελο. Οπότε συνήθως το κύπελο ξεκινάει εκείνη την εβδομάδα πριν το πρωτάθλημα. Όλα αυτά γίνονται πολύ νωρίς. Ναι, οπότε αρχές Οκτωβρίου ξεκινάει non-stop πρόγραμμα μέχρι το Δεκέμβριο ουσιαστικά. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με το Ρέθυμνο στην ΠΑΟΚ Sports Arena, το πρώτο παιχνίδι. Έχει να παίξει την έδρα του στο πρώτο γύρο και με τον Προμηθέα και με τον Άρη και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Έχει εκτός στον πρώτο γύρο την ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά, δεύτερη αγωνιστική. Πηγαίνει στο ΆΚΑ για να παίξει με την ΑΕΚ. Χθες λίγο που προσπαθούσα να αντιστοιχίσω ημερομηνίες, κάπου στο Νοέμβριο. Τα ευρωπαϊκά, έτσι. Ναι, κάπου στο Νοέμβριο έχει μια πολύ δύσκολη εβδομάδα που έχει Λίμνο και μετά έχει Τενερίφη. Θα είναι λίγο πίκρα εκείνη η εβδομάδα από ένα νησί της Ελλάδος στο άλλο νησί της Ισπανίας. Ωραία, θα είναι λίγο πίκρα και γενικά το ταξίδι στην Τενερίφη και από τα προηγούμενα χρόνια το έχουμε τσεκάρει ότι είναι λίγο κουραστικό, πόσο μάλλον τα προηγείται και Λίμνος. Το Ολυμπιακό και το Παναθηναϊκό τον έχει, το Παναθηναϊκό και το Ολυμπιακό μάλλον το λέω χρονικά, τους έχει εκεί το Δεκέμβριο, στα μέσα του πρώτου γύρου. Γενικά τώρα εντάξει, τι να πεις, ότι το πρόγραμμα είναι βατό. Δεν μπορείς να το πεις, γιατί όπως είπε και ο Παθεοδόρου χθες, και ο ΠΑΟ και οι περισσότερες ομάδες ακόμα δεν έχουμε εικόνα του ρόστερ τους για να ξέρουμε το πώς θα είναι ακριβώς. Νομίζω ότι πιο μετά εκεί προς τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο μάλλον, όχι Αύγουστο, που θα έχουμε εικόνα και λίγο από φιλικά, πάνω κάτω θα έχουν ολοκληρωθεί τα ρόστερ, θα έχουμε λίγο έτσι μια εικόνα. Εντάξει, τα έλεγα και χθες το βράδυ ότι το νέο πρωτάθλημα το λέγανε χθες όλοι. Βγάζω πάντα απ' έξω τους δύο. Αυτή είναι η ειδική περίπτωση, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Οι άλλοι 12 δεν νομίζω ότι έχουν πολλές διαφορές στην αφετηρία. Δηλαδή, αγωνιστικά, οικονομικά, οι διαφορές είναι ελάχιστες που έχουν οι άλλοι 12 στην αφετηρία του νέου πρωταθλήματος. Έτσι. Τώρα εντάξει, τι επιλογή θα κάνει ο καθένας και ό,τι παίξει θα βρει μια άλλη κουβέντα. Από φέτος έχουμε περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι πιο δύσκολο για αυτές, γιατί την επόμενη σεζόν οι μισές ομάδες της Basket League παίζουν στην Ευρώπη. Οι 7 από τους 14. Μετά τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟ και τον Άρη, θα δούμε αν ο Άρης βέβαια προχωρήσει στο Champions League, γιατί ξεκινάει στα προκριματικά. Είναι και ο Προμηθέας που παίζει στο ομίλου του Champions League και το Λαύριο που θα παίξει στο Europe Cup, στη δεύτερη διοργάνωση της FIBA. Οπότε θα είναι και για αυτούς ένα ζήτημα λίγο το πώς θα μπορέσουν να προσαρμοστούν σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί το έχουμε ξαναπεί, ειδικά το ξεκίνημα της σεζόν και εκεί μέχρι το τέλος των ομίλων του Champions League είναι πάρα πολύ απαιτητικό για τις ομάδες. Γιατί ενώ ξεκινάνε και οι περισσότερες είναι καινούργιες ομάδες και έχουν καινούργια πρόσωπα, ξεκινάει μια διαδικασία αγώνων που είναι συνεχόμενη, που είναι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και η όλη διαχείριση δεν είναι τόσο εύκολη. Και δεν μιλάω για την κούραση. Η κούραση βολεύεται. Η σωματική. Το κομμάτι της πνευματικής διαχείρισης είναι ζήτημα. Και το ξέρουμε και το έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια για τις περισσότερες ομάδες. Το ό,τι και να έγινε στο παιχνίδι της Τετάρτης, που μπορεί να γίνεται, ξέρω εγώ, στη Λιθουανία, να το αφήσεις πίσω, να μπεις στο αεροπλάνο και από την Πέμπτη να προσαρμοστείς ότι πρέπει να πας να παίξεις, ξέρω εγώ, το Σάββατο στη Κρήτη με το Ρέθυμνο. Αυτό είναι το σημαντικό. Ειδικά λοιπόν, επειδή το πρωτάθλημα, η σεζόν ξεκινάει έτσι, με πολλά συνεχόμενα παιχνίδια σε μικρό χρονικό διάστημα, είναι πάντα ένα ζήτημα λίγο στην αρχή το πώς θα βρεις ρυθμό, το πώς θα προσαρμοστούν οι περισσότεροι. Αλλά ξαναλέω ότι για τις περισσότερες ομάδες δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα τώρα που μιλάμε, γιατί τα ρόστερ είναι όχι ανολοκλήρωτα, δεν είναι, πολλά από αυτά δεν είναι ούτε στα μισά όσον αφορά τα ρόστερ των ομάδων.
για την Basket League. Τώρα εντάξει, είπαμε το πρόγραμμα έτσι όπως είναι. Φαίνεται να έχει ενδιαφέρον όταν λέμε ότι σχεδόν τα περισσότερα δύσκολα παιχνίδια είναι συνέδρα στον πρώτο γύρο. Και βέβαια αντίστοιχα όλα αυτά πάνε στο δεύτερο γύρο, εκτός έτσι. Που αν θυμάστε καλά, πέρσι ο ΠΑΟΚ το καλό του κομμάτι σεζόν είναι το δεύτερο μισό. Από το δεύτερο γύρο και μετά. Κατάφερε να παίξει καλύτερα και να πάρει τα αποτελέσματα που ήθελε. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο το φοβερό με την κλήρωση. Θετικό είναι ότι από το 23 Ιουλίου ξέρεις το πότε παίζεις που, ούτως ώστε να προγραμματίσεις πράγματα. Αυτός ο προγραμματισμός είναι θετικός. Ναι, είναι καλό και είναι κάτι που έγινε για πρώτη φορά. Τώρα εντάξει, όσον αφορά άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν γενικά με την Basket League, το αναμενόμενο χθες ανακοινώθηκε και επίσημα, ή τόσο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα μέσω εσάκια, αλλά ανακοινώθηκε στην κλήρωση ότι οι 11 ομάδες συνεχίζουν με την ΕΡΤ. Δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι που δεν το περιμέναμε. Νομίζω η έκπληξη θα ήταν να μην συνεχίζανε με την ΕΡΤ από τη στιγμή που υπάρχει συνεργασία από πέρσι. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Στο μπάσκετ δεν μπορούμε να μιλάμε για καμία κεντρική διαχείριση όταν τρεις ομάδες έχουν τα δικά τους συμβόλαια. Δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτό. Κοιτάει ο καθένας την πάρτη του, έτσι. Ναι, εγώ νομίζω ότι υπάρχουν σίγουρα δύο-τρεις άλλες ακόμα εμπορικές ομάδες όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, και μέσα αυτές βάζω και τον ΠΑΟΚ, που θα μπορούσαν να έχουν διαπραγματευτεί κάτι άλλο και να παίρνουν περισσότερα χρήματα. Αλλά δεν το κάνουν. Για τους δικούς τους λόγους. Ωραία. Δεν νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ έβγαινε στην αγορά. Ο μπασχετικός, αν έβγαινε στην αγορά, δεν θα έβρισκε κάτι καλύτερο από τα συνδρομητικά. Πιστεύω ότι ο κόσμος δεν τη βρήκε, τον ήθελε. Θέμα, έτσι, πάλι μπροστά μας αυτό μα το κάθε θέμα. Χρόνο γίνεται. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο γίνεται. Γίνεται γιατί νομίζω ότι ο πέρσι ο Παναθηναϊκός δεν που είχε πάει στην Κοσμοτέ TV. Έχει κάνει την αρχή. Όχι. Την αρχή έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Ακολούθησε η ΑΕΚ εκμεταλλευόμενη τότε ένα παραθυράκι που υπήρχε για ομάδες που ερχόντουσαν από την Α2. Και μετά πέρσι ακολούθησε ο Παναθηναϊκός. Αλλά ξαναλέω, είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει. Δεν το ξέρω. Από τη στιγμή που δεν είσαι τόσο ισχυρός οικονομικά για να αλλάξεις τους κανόνες αυτούς, συνεχίζεις την ΕΡΤ, έχεις ένα ποσό που okay, δεν είναι μεγάλο, αλλά σου καλύπτει κάποια πράγματα και θεωρητικά μαζί και με μία ακόμα κεντρική χορηγία που μπορεί να βρεις, όπως είχε πάω πέρσι, στη φανέλα σου να έχεις ένα πολύ, το μεγαλύτερο κομμάτι του budget, να το πω έτσι, καλυμμένο. Από τα δύο έσοδα τα σίγουρα. Ή μάλλον το ένα έσοδο το σίγουρο που είναι το τηλεοπτικό και μετά το δεύτερο αν μπορέσεις να έχεις ένα καλό χορηγό στη φανέλα. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Νομίζω ότι υπάρχει αλλαγή στο κομμάτι της κεντρικής χορηγίας του πρωταθλήματος, που αναμένεται να ανακοινωθεί και αυτό. Άλλη στοιχηματική εταιρεία, άλλη ήταν πέρσι, άλλη αναμένεται να είναι του χρόνου. Που και από αυτό καρπώνονται κάποια χρήματα οι ομάδες. Νομίζω ότι το ΠΑΟΚ συγκεκριμένο κομμάτι θα έπρεπε να έχει λίγο άλλη πολιτική και άλλη τακτική. Αλλά δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Λοιπόν, φίλε, 8.32 σου χρωστάω έτσι μια πιο επίσημη απάντηση και είναι νομίζω πάνω σε αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως, δεν υπάρχει όριο. Θες να μεταφράσεις, Νίκο Μοσχοβίτη, αυτό το οποίο θα πω. There is no such limit for European Cups. Δεν υπάρχει τέτοιο όριο για τα ευρωπαϊκά κύπελα. There was a proposal to limit the number of players that are not from the same country as the club they are playing for. Υπήρξε μία πρόταση. There was a proposal to limit. Υπήρξε μία πρόταση. The number of the players. Να οριοθετήσουμε έναν αριθμό παικτών. Να βάλουμε ένα όριο. Ναι, ναι, ναι. Στους αριθμούς, στον αριθμό μάλλον των παικτών. That are not from the same country as the club they are playing for. Που δεν είναι από την ίδια χώρα όπως η ομάδα στην οποία παίζουνε. But it was rejected. Αλλά απορρίφθηκε. The non-European player limit. Το όριο για τους μη Ευρωπαίους παίκτες. It's only valid. Είναι μόνο valid έγκυρο, δεν είναι. Καλά, δεν θυμάμαι. In some domestic championships. Okay. Είναι έγκυρο μόνο σε κάποιες εγχώριες διοργανώσεις. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Το όριο. Ελπίζω να σε καλύψαμε. Ελπίζω να μετέφρασα όπως θα έπρεπε. Νομίζω η συμβολή σου ήταν καθοριστική. Πραγματικά. Λοιπόν, χρωστάμε μια έτσι αρνητική είδηση. Μόνο τέτοιες έρχονται από την Αττική, δυστυχώς. Έτσι, ζούμε στιγμές ανίποτης τραγωδίας και θλίψης από το μεγάλο μέτωπο, από τη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Αττική. Μια τραγωδία χωρίς
Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν βγει και έχουν μεταφερθεί την τελευταία ώρα, άλλοι 10 νεκροί εντοπίστηκαν πριν από λίγα λεπτά στο Μάτι. Έτσι, σε ένα καμένο αυτοκίνητο βρέθηκαν 4 άτομα, ενώ αριστερά από αυτό μέσα σε σπίτι άλλοι 4 και κάτω από στην πλαγιά, λέει, του Λόφου, άλλοι 2 νεκροί. Πρόκειται για μητέρα με τις 2 ανήλικες κόρες της, 5 και 6 ετών, και τη γιαγιά της οικογένειας που βγήκαν από το σπίτι τους και έτρεξαν στο δάσος για να σωθούν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Στο ίδιο σημείο, λέει, σε αυτοκίνητο έχει εντοπιστεί απανθρακωμένη οικογένεια, γονείς και 2 παιδιά. Ένας ακόμη νεκρός ανασύρθηκε από καμένο αυτοκίνητο έξω από την Αργυρή Ακτή, εκεί που είχαν βρεθεί και 26 άνθρωποι, και υπάρχουν ακόμη πολλοί, εκεί είναι εκείνοι που αναζητούν βεβαίως τους δικούς τους ανθρώπους. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών ανερχόταν στους 50, σύμφωνα βεβαίως με τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, είχε ανακοινώσει για 50 νεκρούς. Φαίνεται ότι δυστυχώς, έτσι, γιατί τα νέα είναι πάρα πολύ άσχημα από το μέτωπο των πυρκαγιών, της πυρκαγιάς μάλιστα, της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε, ότι ανεβαίνει ολοένα και περισσότερο. Η ταχύτητα της φωτιάς, εξαπλώνει τα αστραπία, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην προλαβαίνουν να σωθούν, αν και βρίσκονται μόλις μερικά μέτρα από την θάλασσα. Κάποιοι είναι εγκλωβισμένοι μέσα στα σπίτια τους. Υπάρχει τηλέφωνο για αγνοούμενους, πολλοί είναι και αγνοούμενοι, έτσι. Άνθρωποι που ψάχνουν τους δικούς τους ανθρώπους, ψάχνουν τις οικογένειές τους. Όσον αφορά τους τραυματίες, αυτοί ανέρχονται στους 183, 150 ενήλικοι, εκ των οποίων 11 είναι διασωληνωμένοι, καθώς και 16 παιδιά, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει κανένας από αυτούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, οι φωτιές, βλέπω εδώ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 περιοχές, έτσι, σε 7 περιοχές απλώνονται οι φωτιές. Δύσκολες ώρες, έτσι, για όλους, δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους εκεί στην Αττική. Όποιος μπορεί να βοηθήσει, γιατί υπάρχει μια, έτσι, γενικότερη κινητοποίηση, προφανώς και η κινητοποίηση είναι μεγαλύτερη στην Αθήνα εκεί και στις γύρω περιοχές. Απλά μας έστειλε και ο Γιώργος Φινόματζιούγης μια ενημέρωση, κάτσε λίγο να την αναφέρουμε και αυτή. Για όποιον μπορεί έτσι να δώσει το κατητή του, έτσι να βοηθήσει την κατάσταση. Για κάτσε λίγο να τα ανοίξω. Λοιπόν, έχει, ας πούμε. Α, ορίστε. Μάλιστα, υπάρχει μια πληροφορία για κάτι που είναι να κάνει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Που αφορά τους πληγέντες. Θα το τσεκάρουμε και θα ενημερώσουμε. Ας πούμε εδώ στο. Την Παρασκευή και το Σάββατο από τις 8 το βράδυ και μετά στην Βερία 4 στα Άνω Ραδάδικα, εδώ στο branch της Liverpool, το Liverpool Θεσσαλονίκη branch, θα ανοίξει προκειμένου να συγκεντρωθούν ρούχα, φάρμακα, τρόφιμα, πάνες, μωρομάντουλα, εσώρουχα, πετσέτες, τρόφιμα μακράς διάρκειας, μπεταντίν, φουσιντίν και οτιδήποτε άλλο μπορεί ο καθένας στο Liverpool Θεσσαλονίκη branch. Έτσι. Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 8 το απόγευμα και έπειτα μπορείτε να πάτε από εκεί και να αφήσετε κάτι από όλα αυτά τα οποία έχουν ανάγκη οι συνάνθρωποι μας, που πραγματικά από το πουθενά έχουν χάσει τους ανθρώπους τους, πολλοί έχουν χάσει τη ζωή τους, πάρα πολλοί έχουν χάσει την περιουσία τους. Δηλαδή αυτό σκεφτόμουν πριν, να έχεις ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο και να ζεις, ξαφνικά να έχει τη φωτιά και να στο κάνει όλο στάχτη. Πόσο μάλλον να χάνεις και ανθρώπους σου, έτσι? Αυτό δεν ακριβώς, είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Και λες ότι τελικά αγαθά δεν μετράνε, προφανώς και δεν μετράνε μπροστά στην ανθρώπινη ζωή, αλλά όλο το σοκ που βλέπεις, τη ζωή σου ολόκληρη, έτσι, γιατί και το αυτοκίνητο και το σπίτι, όλα είναι τη ζωή σου ολόκληρη, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ανθρώπους, για δικούς σου ανθρώπους, για οικογένεια, για παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια για το τι συμβαίνει εκεί. Λοιπόν, φτάσαμε 2, κλείνουμε εμείς σιγά σιγά, τι κάνουμε? Νομίζω ότι κλείνουμε. Ο Γιώργος δεν έχει έρθει ακόμη. Αυτό είναι ένα ζήτημα, λοιπόν. Έξω ακόμη βρέχει, τι γίνεται? Νομίζω ότι σταματήσαμε. Λοιπόν, πάω 24, αυτά για σήμερα. Ραντεβού ξανά αύριο εδώ στις 12. Ελπίζω με καλύτερη
ψυχολογία. Διάθεση, ναι, καλύτερη διάθεση, να έχει βοηθήσει και το παιχνίδι και το αποτέλεσμά του σε αυτό. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, εννοείται ότι σήμερα κινούνται όλα γύρω από το μάτς. Έτσι, από νωρίς. Καλή επιτυχία να πούμε στον ΠΑΟΚ. Βεβαίως, όλα είναι σε δεύτερη μοίρα. Έτσι, mm-hmm. Αλλά ξεκινούν σήμερα και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Από νωρίς, έτσι, ό,τι υπάρχει από ρεπορτάζ από την Τούμπα. Στις 8.30 το παιχνίδι σε περιγραφή Σταύρου Κόλκα. Μετά, έτσι, γεμάτο όλο το ρεπορτάζ. Οπότε η μέρα σήμερα, ναι, μεν έχει γίνει ότι έχει γίνει στην Αττική, αλλά είπαμε, πρέπει να κοιτάμε και τα άλλα. Και σήμερα υπάρχει παιχνίδι και μάλιστα πολύ σημαντικό ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Βασιλεία. Λοιπόν, αυτά από εμάς, ακολουθεί και ο Παναγιωτίδης μέχρι και τις 3. Τα λέμε ξανά αύριο, Ελένη Μπούντ, στις 12. Βέβαια, και βάλτε και 5-10 λεπτά παραπάνω. Πολλά αυτά. Καλή συνέχεια, καλώς μεσημέρι.